Θα πούμε λοιπόν κάτι που είπαμε και χθες στο Zoom με την Κο, διαβάσαμε από τον Ιάκωβο και θέλω να μιλήσουμε για τη γλώσσα. Όταν φλάσεν το δισκουτώ τέμ, το τσίλενε δισκουτούνταν με ζούμινε ίσουλητικό, τα κρυακόπη, το φλάσεν προγιούγον. Να διαβάσουμε λοιπόν από τον Ιάκωβο, Δεν Επιστολή Ιακώβου, και να διαβάσουμε το τρίτο κεφάλαιο. τα καπίτουλοι τρέ. Θα διαβάσω το και θα μείνω με ορισμένα σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ. Βλέζε το μη, μας ο μπαίνει σούμα σουές. Duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër, sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur dhe është gjithashtu i aftë i vërë fre gjithë trupit. Ja u vëmë fre në gojë kuajve që të na binden dhe të drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ja edhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyren nga era të forta, drejtojnë nga një timon shumë i vogël atje ku do timonieri. Kështu edhe gjua është një gjymtyr e vogël, por mbahet me të madh. Ja një zjarr i vogël të shpyu të madh djeg. Edhe gjua është një zjarr, një botë pavësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrve tona. Gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndes esin e natyrës dhe ndizet nga gehena. Sepse çdo lloj bishash, shpendësh, zvarranikësh e kafshësh së detit, mund të zbuten dhe ja zbutur nga natyra njerëzore. Kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbus. Është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm dhe keprurës. Me atë ne bekojmë Perëndin dhe Atin. Dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbëllimit të Perëndisë. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. Mos vallë burimin nxjerr nga e njëjta vrim ujë të ëmbël e të hidhur? A mundet të prodhoj fiku ullinj ose ardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund t'i jap ujë të kripur dhe të ëmbël. Amin. Amin. Εδώ ο Ιάκωβος περιγράφει και έχει σχέση περισσότερο με τους εργάτες αυτό, αλλά και με όλη την Εκκλησία. Ο Ιακώβη shkruan dhe kanë bënë këtë temë me punëtorët, por gjithashtu dhe me gjithë kishën. Ξεκινάει και λέει να μην γινόμαστε πάρα πολύ δάσκαλοι. Δε φιλόν δε θότ, μας το μπορεί μη μεσούες. Γιατί θα λάβουμε πιο μεγάλη κατάκριση. Σε ψέθω, το μάρει το κέμι γιουκί μου το άσπρο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι φταίμε σε πολλά πράγματα. Σε ψε, το γης νιέρσε το καμπόιμ με σούμ γιώρα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουμε να πούμε τη γνώμη μας, τι είναι σωστό, να κάνουμε το δάσκαλο πολλές φορές. Σούμ χέρ, το μεντόιμ και τι άπηματε μεντήμιν τόν, edhe duke bërë dhe mësusin akoma. Δεν πρέπει όμως να θέλουμε όλοι να είμαστε διδάσκαλοι, ιδιαίτερα αν δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Por nuk duhet që t'jemi shumë mësusët, ακόμα thotë në qëse nuk dim disa gjëra. Γιατί θα δώσουμε λόγο στον Κύριο. Σεψε do japim do japim llogari për para Perëndis. Με τα λόγια λέμε πολλά πράγματα. Με φιάλλον θέμι shumë gjëra. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τη μας. Nuk mund të përmbajmë të vetën. Και ενώ τη μία φέρνουμε οικοδομή, την άλλη φέρνουμε στεναχώρια. Në një anë sillim ndërtim dhe në anën tjetër sillim mërzitje. Εδώ μας λέει γραφή ότι εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτό να θότ,
thot shkrimi, në qëse dikush nuk gabon në të folur, aftos inë teljus adras. Ky është i përsosur, njeri i përsosur. Και αυτός έχει την ικανότητα να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Δε ως η αυ και θα στου τη βερφρέγγε στρούπη. Γι' αυτό και λέμε ότι περισσότερο είναι για τους εργάτες, αλλά και για όλη την εκκλησία στη συνέχεια. Προκτήθεμε και ο κύριος προπονητός, τώρα δε με βασδυμψή προκύσε. Υπάρχει το δικό μας το σώμα, ο εαυτός μας δηλαδή, ως τρουπιόν, υπάρχει το δικό μας το σώμα, ο εαυτός μας, ως βετιαϊόν, με φιάλ τρουπιόν, υπάρχει όμως και το σώμα της Εκκλησίας, που αποτελείται από μέλη που είναι οι ψυχές. Ως τα τρούπι η κίσας, με φιάλ, και προμπόετ, γα... Μεσημτάρ. Το σώμα αυτό κυβερνάται από τον εγκέφαλο. Δε κυτρού κυβερίσε την κρέο. Αν δηλαδή ο εγκέφαλος δεν δώσει εντολή, δεν κινιέται το χέρι. Κιώσε τρούρι με φιάλ, νουκ επ σιέν, νουκ μου το λυβίζει, νουκ επ ούρδορ, με φιάλ νουκ μου το λυβίζει τώρα. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει και λέει ότι βάζουμε λίγο τα χαλινάρια στα στόματα των αλόγων, στους ύπους δηλαδή. Του να θω και βεντώσει φρένου εγώ το κόηδε. Και τα μεταφέρουμε τα άλογα όπου θέλουμε. Εδώ ιδρυτώει μικόη του κούτου ντουμνέ. Πηγαίνουμε όλο το σώμα τους όπου θέλουμε. Εντρετούν τρούπεν ετή κοτουντού. Ο Ντάτσι έχει άλογο και ξέρει καλά από αυτά. Θα το προμόνω και εγώ να κάνω κάτι, θα δει μύρ το γιο. Βάζουμε δηλαδή εδώ ένα σκηνή έτσι, το πιάνει όλο το σώμα, έτσι μια μουριά και το μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Εγώ με φρέν, με φιάλ, με αντιλητάρι, το εντρετούν κοτουντού. Το ίδιο θέλει να μας πει ότι είναι και η γλώσσα. Και είναι το γιο να θέλω το προγιούχον. Εάν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να δέσουμε τη γλώσσα μας, όπως δένουμε το μουλάρι έτσι το άλογο. Και όσο δούμε το λίδι γιούχον, αυτός λίδι μουσκνο σε κάλλη. Και να μην αφήνουμε τη γλώσσα να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν μας τα λέει, γιούγον το σκόιν που του ντόιν. Τότε μεταφέρουμε, λέει, όλο το σώμα που θέλουμε. Ατέρ, δρυτόιν τρούπιν, το κύθ, ατία κοντούαν. Το θέμα είναι, η λέξη χαλινάρι σημαίνει, είναι το σκηνή που ελέγχει όλο το ζώο μετά. Φιάλα φρέ, το δελιτάρι και ως τα αιώ και κοντρολόν κύθ τρούπιν. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε πολύ αυτή τη λέξη όταν λέμε να χαλινώσεις τον εαυτό σου, δηλαδή να ελέγχεις τον εαυτό σου. Αυτή είναι η έννοια της λέξης. Τα κρεκία προτορυμψούν τε τέμ, τε φιάλμε, τε βεντός φρέ, που μαντώ ετρούπιν. Εδώ λοιπόν που λέει να χαλιναγωγήσεις τον εαυτό σου, εννοεί αυτό το πράγμα, δηλαδή δένεις τη γλώσσα σου σαν να τη δέσεις με ένα σκηνή και μετά όλο το σώμα ακολουθάει. Μην έχει το τα βεντώσεις φρέ και τα κομμαντώσεις γιούν και το τριτώσεις διεθρούπιν. Το θέμα είναι ότι η γλώσσα είναι σε τέτοιο σημείο και τόσο ευκίνητη που δύσκολα φαίνεται. Ο γιούα θα το έστε ευόγκλ, μη γιουντύω σούμε ευόγκλ και πόρ και με βεστίσει ή ντούκατ, με φιάλ, όρ, δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, η γλώσσα βρίσκεται μέσα σε ένα κύλωμα και είναι και πολύ ευκίνητη. Δεν είναι εύκολο να τη δέσεις και να την πας όπου θέλεις. Γιουαθ, γιουαθ, ως νιγιο ευόγκλ,
është e pamundur ta lidhësh. Γι' αυτό μας λέει γραφεί ότι αν κάποιος μπορεί να σταματάει αυτή τη γλώσσα. Πρέπει να το σκρίμι και αν κιόσε δικούς μεταλλών που τέγιου. Η γραφή τον ονομάζει τέλειο άντρα. Σκρίμι κιόν νιερί του προσώσω. Ο άντρας δηλαδή, ο δυνατός είναι αυτός που μπορεί να φρενάρει τη γλώσσα του. Νιερί προσώσω, ρωσταί, η τσίλη δε φρέγιους τι. Επίσης θα φέρει και άλλα παραδείγματα ο Ιάκωβος. Και θα στούν το σύλλογο δε σύμβουλοι του τι Ιακώβη του. Φέρνει το παράδειγμα με τα πλοία. Σύμβουλοι με ανία. Υπάρχουν πλοία που είναι πολύ μεγάλα, εκατοντάδες μέτρα. Ανία και αν σούμ του μλάια, με 20 μέτρα. Τα χτυπάνε άνεμοι πολύ δυνατοί, πολύ μεγάλη δύναμη. Κοντά σε αέρα με σούμ φορς μάδε. Κι όμως με ένα μικρό πιδάλιο που κρατάει και ένα τιμόνι. Ο καπετάνια. Με ένα τιμόν σούμ του βόγκλ και δρετών τιμονίρι. Μικρό τιμόνι που έχει ο καπετάνιος το γυρίζει όπου θέλει το πλοίο και πηγαίνει. Καπετάνιοι Ιαννίες, με τιμόνι είναι βόγκλ, εντριτών αντέχουν τον τονέι. Έτσι λέει εδώ πέρα είναι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος στο σώμα. Ξού εδώ κτού και γιούα ως μη πιέσε τρούπι το βόγκλ. Πιέσε βόγκλ τρούπι. Το χέρι, το χέρι, το πόδι είναι πιο μεγάλα μέλη. Τώρα δε κόμπα για να πιέσε με το μλάια το τρούπι. Αλλά ενώ είναι μικρό και δεν φαίνεται, είναι κλεισμένο μέσα. Πορμικιά σε ώστε βόγκλ, δεν ουδούκα σε ώστε μπίλουρ, μπρέντα. Λέει τα πιο μεγάλα πράγματα. Είναι το πιο δύσκολο να τη δαμάσεις. Γιώρα μου ευωστήρ, τα κομμαντός. Μετά φαίνει μια άλλη παραβολή. Δείτε, λέει, λίγο, λίγια φωτιά, πόσο μεγάλη μπορεί να κάψει ένα δάσος, πόσο πολύ ύλη μπορεί να κάψει. Φλέτω μια συμβολή του πιέτρου που γιούν ζιάρι, μια ζιάρι βόγκριστο, σε σφάρ πιούλη του μάθημα του διέγεν. Ανάβουμε δηλαδή ένα σπίρτο και το ρίχνουμε στο δάσος. Ντέζεμι σκρέψε, δε χέδεμι πιούλ. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή μπορεί να κάνει. Οπότε σε τσφάρ καταστροφή μόνο του μπορεί. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πριν 2-3 χρόνια κάηκαν 100 περίπου άνθρωποι. Το προπάρα της αβήτας, ο Ντόγιαν εκεί είναι πέζε δέτα. Μέσα σε λίγη ώρα. Προπάκο ώρα. Κάποιος είχε βάλει μια φωτιά. Δεκούς βοριζιάρι. Δεν περίμενε ότι θα γίνει τόση μεγάλη ζημιά. Έτσι περιγράφει τη γλώσσα ο Λόγος του Θεού. Στου επροσκούν γιούχον φιάλα επερεντής. Λέμε δηλαδή εμείς μία λέξη. Θέμι νέα είναι η φιάλα. Και δεν ξέρουμε τι ζημιά μπορεί να κάνει. Δεν έχω δίψει σας φαρδό με μον σύλλη. Μον μπορεί. Μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους ακόμα. Μον του βράσει ακόμα δεν ήρθε. Να τους απογοητεύσει και να φύγουν από τον Χριστό. Να χάσουν την ψυχή τους. Ότι σγυνιέν, εδε μον τίκιν κα Χρίστη. Μον τουμπάσει σπίτιν ετή. Σπίτιν ετούρε. Μπορεί να τους κάνουμε να μην κοιμηθούν το βράδυ, με μια λέξη. Μον την πόημ και μας φλέν για την άδας, με νύφια. Γι' αυτό πρέπει αυτή τη γλώσσα να τη μαζεύουμε όσο γίνεται. Φροντάκτε, γιούν το ταμπλέδι ψάτ μούντεμι. Γιατί λέει η γλώσσα είναι φωτιά. Σε φθέ γιούα ως συζιάρ. Ο κόσμος της αδικίας. Να εκτεμπώ του παντρέ. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μιλάει και μιλάει γρήγορα. Που νιερίο φιλόν φλάσσι σπέιτ.
δεν ξέρει τι ζημιά μπορεί να κάνει. Γι' αυτό θέλει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην αφήνουμε τη γλώσσα μας να πηγαίνει μπροστά και μετά να σκεπτόμαστε. Και εμείς όμως κοντέσαμε και μας τα λέμε γιούν και τον τάλι προπάρα δε παστάει του μεντόιμ. Ο άνθρωπος που ελέγχει τη γλώσσα του πρώτα σκέπτεται και μετά μιλάει. Ιερίου και κομμαντών γιούχουν προπάρα μεντόιμ παστάει φλέτ. Θα συνεχίσει εδώ ο Ιάκωβος να μας πει ότι όλα λέει τα θηρία, τα πτηνά και τα ερπετά και τα θαλάσσια ζώα, τα θάμασε ο άνθρωπος. Αυτό το καλεζόπι, βαζόν Ιακώπη, σε ψέθω τις δολόι μπίσια, σπέντος, βαρανίκες, κάποιος του τέτοι, μου το σβούτεν, λέει, αν σβούτουν κα να τυρανιε ζώρα. Τη γλώσσα όμως λέει, κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε ποτέ να δαμάσει. Ωστε γιούν, ας γιάν κανέζει το μοντασμός. Είναι ένα κακό που δεν σταματάει ποτέ. Όχι μια κέχεια και ενώ έχουμε επαπρομπάει στη μέθοδο του. Μάλιστα, είναι γεμάτη από, θα λέγαμε, θανατηφόρο ιό, σαν να έχει το COVID μέσα. Ακόμα και ως πλότ με έλευτε και πούρς. Λέει από θανατηφόρο φάρμακο, έτσι. Σε λέει σαν να έχεις ένα COVID όταν ανοίγεις το στόμα σου. Πάστε κορτικές COVID, δεν κορτάπες γόιον. Και να σκορπίσεις το θάνατο γύρω-γύρω. Σποντάν, βδέκει ένα ρεφερές. Αν δηλαδή κάποιος έχει τώρα το νιό αυτό και είναι γεμάτος με υλικό φορτίο, για σε δικούς κάρτε βιρούστατ, όταν σταθεί ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και αρχίζει να μιλάει, κουρκεντρών με τις χωμίτσα νιέρζες, δε φιλόν του φλάσιν, φεύγουν χιλιάδες σωματίδια από το στόμα του και γεμίζουν όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Δεν τάλιν κακόια τι, στάρια δεν μπαστούμας, δε μπούσιν κύθ νιέρζεταν. Όπως δηλαδή αυτός ο θανατηφόρος ιός σκοτώνει τους ανθρώπους, έτσι η γλώσσα μπορεί να σκοτώσει όλους αυτούς που είναι κοντά μας. Αυτός η γιού επαπρομπάτσιμε και ως με χένιου δε και πώς μου το βράσει νιέρζ, αυτού εγγέντα γιού μπορεί να με κτέ κορονοβιρούσι. Με την ίδια γλώσσα λέει ευλογούμε το Θεό, λέμε δόξα Κύριε. Με την ίδια τον γιού νεύε φαλεντερό εμπεραντή, μπεκό εμπεραντή, δεν με λαβδί ο ζώ. Και με την ίδια γλώσσα καταργιόμαστε στους ανθρώπους. Και με την ίδια γιού, νεύε μαλκό εμπνιέζει. Καλά να πάθει αυτός. Μύρτα ψόγκρι. Δεν μπορούμε, λέει, αδερφοί, από το ίδιο στόμα βγαίνει και ευλογία και καθάρα. Μόνο θα τσεγγάνει τα γκόι του Ντάλιν δεν πεκίμι, δεν μαλκίμι. Δεν πρέπει, λέει, αδερφοί μου, να γίνεται έτσι. Μόνο του δέζε τι στου. Δηλαδή, μία πηγή, λέει, δεν μπορεί να βγάζει, να κάνει αλμυρό νερό και γλυκό ταυτόχρονα. Δεν θα μία μπορεί, νόκ μόνο το ζήρι, ούτε αν μπορεί να το κρύπω, νίκο οσίστη. Πάμε σε μια πηγή που βγάζει νερό. Σκοίμαστε και μπορεί να τζερούει. Δεν μπορεί να βγάζει και την ίδια στιγμή να βγάζει και πικρό και γλυκό. Να μου τζερεί που δεν το μυρ, δεν το γίδρο, δεν το όμπελ, να την γίνει τον κό. Το ίδιο πράγμα είναι, λέει, δεν μπορεί να κάνει μια σικιά ελιές. Ούτε ένα μπέλι μπορεί να κάνει σίκα. Ας αρδία φύγει. Δηλαδή αν έχουμε μία ρίζα από αμπέλι και
Δεν πάμε εκεί για να βγάλουμε σίκα. Το πρέσιμο και την αγιά πενθήκη. Πηγαίνουμε για να πάρουμε στα φιλιά. Το σπέμι και το Μάρι Μρούς. Έτσι και ο άνθρωπος που έρχεται στο χριστιανό κοντά. Στον Δενιερίο και ως τη Χριστέ. Περιμένει να ακούσει λόγια αγαθά. Δεν περιμένει να ακούσει βρωμιές. Πρέπει στον Διόν φιάλι το Μπεκούρα, ιό, το φιάλι το Ίδωρα, το Παπάστρα. Περιμένει ελπίδα, περιμένει ζωή, δεν περιμένει κατηγορίες, βρισχές, πονηγές. Πρέπει το Μάριν Μπεκίμ, πρέπει το Μάριν Δισκάτ Μύρ, ιό, Μαλκίμ, δε Σάρι, Οφεντίμε. Ποιος λέει ανάμεσά σας τώρα είναι σοφός και επιστήμων? Εγκαλούθω το στη η μέντσορ η ούρδε η δίτουρ. Η γραφή τώρα μας λέει ότι ο άνθρωπος που προσέχει στο λόγο του Θεού και μαζεύει τη γλώσσα του είναι επιστήμονας. Να θω και λεαζότε και αέχε κομμαντών αδερφέ άλλη μία πέστα. Ναι. Ο άνθρωπος τώρα που μπορεί να συγκρατήσει τη γλώσσα του και μιλάει με σοφία. Γερίο και μονταμπάιν και επρομπάιν γιούν δεφλέτ με τη τουλή. Αυτός είναι επιστήμονας για το Ευαγγέλιο. Πώς το νιερί εζιούρ. Για τους ανθρώπους επιστήμονας είναι αυτός ο οποίος βγήκε από ένα πανεπιστήμιο. Σε ψε, το τσότ και για το Χριστό όμως εδώ για το Λόγο του Θεού ο Χριστί δε θέλει να περιοντήσει επιστήμονας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μαζεύει τη γλώσσα του Ζιούλη η ούρτη ως τα είχε μπλεθ γιούνετή γιούνετή. Ποιος λέει τώρα ανάμεσά σας είναι σοφός και επιστήμονας? Κούσιος. Ντελίου Ιούρτ Δεϊτήτουρ. Ας δείξει λέει με την καλή του διαγωγή τα έργα του με πρότυπα σοφίας. Δε τα τρογκόε με σύλλε το μπούκορ και δε βέπρατε τι με ζεμορμποτσί τουρτσίς. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Ποιος η Χριστέλη η μία. Εάν όμως μες στην καρδιά μας υπάρχει φθόνος. Ποιος σε ζέμενο του εκάς μία. Εάν υπάρχει φιλονικία. Δε σμίρ το χίδρο δε γκρίντια. Τότε λέει μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά τις αλήθειες. Μος γυνήνει δε μος κούντουρ το βερτέτας. Αυτή η σοφία... Μος μπάνε με το μάθ δε μος γυνήνει κούντουρ το βερτέτας. Αυτή η σοφία λέει δεν είναι από τον ουρανό. Και ο νούκος διτορεί και σβρέτ γκαλάρ, γαχέλη. Αλλά είναι εδώ επίγεια. Ωρος το ξόρε. Είναι σαρκική. Στρουπόρα. Είναι και δαιμονιώδης το σατανά. Εδώ τα ακόμα δεν διαλζόρα. Και καταλήγει σε αυτό το κεφάλαιο ότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία δεν προφωνώνται και καπίτλο σε ψε αντί εκουκά σμύρ δεν κλίτια εκεί λέει είναι ακαταστασία και κάθε αχρίο πράγμα. Αντί εκατραζίρ δεν γεσφάρ βέπρα στοιχεία. Η άνωθεν τώρα σοφία ορδιτουρία και βιέν καλά είναι καθαρά ως τα πάστα. Έπειτα είναι ειρηνική ως τα παϊτούσα. Έπειτα είναι ευπηθής ως τα μπούτ. Πλήρης ελαίους και καλών καρπών. Λιώτ μουσίρ δε φλύτα του μοίρα. Και επίσης είναι
γεμάτη με έλεος. Διθαστόθετος πλότ με μουσίλ. Είναι αμερόληπτος. Προστεπάνσμε. Είναι ανυπόκριτος. Δυο υποκρίτα. Και ο καρπός της δικαιοσύνης δε φρύτη τρετσής σπήρεται με ειρήνη από τους ειρηνοποιούς. Μπήλετ με πάχε, παρατά και μπαίνει πάχε. Είπαμε περιλήψη τι λέει αυτό το κεφάλαιο. Εθάμ με πάρφιάλ σε σφάρθω του καπίτου. Θα δούμε τώρα πρακτικά τι είναι αυτό. Το δαθέμι με πρακτικ σε σφάρθω. Οι άνθρωποι λένε η γλώσσα δεν έχει κόκαλα, αλλά τσακίζει κόκαλα. Λέει μια παροιμία, δεν ξέρω τι λέει. Νιφιάλ τούρ και γιου ανούκα κότσκα από κότσκα θύε. Με μία λέξη που μπορούμε να πούμε, μπορεί να φέρουμε ευλογία. Με νιφιάλ και μοντσέμι, μοντσίλιμ μπεκίμ. Μπορεί να φέρουμε και στεναχώρια. Πορ μοντσίλιμ δε μαρζίδια. Όσοι τώρα μιλάμε το λόγο του Κυρίου, Ανίσα φλάσσε πια να περιοντής. Εκ των πραγμάτων λέμε πολλά. Με πρακτικ, να δουρτέτ θέμι σούμπιωρα. Γιατί θέλουμε να ερμηνεύσουμε κάποια ετάφια. Σε φέτον το καλό εμπτυσά φιαλή, βάρκε. Και ανάλογα πόσο μας ταιριάζουν ή όχι. Έδωσε να προκάσουν από ιό. Τα χρησιμοποιούμε μετά για τους αδελφούς. Η πρωτόνη μπαστάει προβλέζεται. Ο Κύριος δεν μας έβαλε μέσα στην εκκλησία για να χτυπάμε τους αδελφούς. Κρίστη νοχνά βεντώσιν κίστη και τγοντάσιν βλέζεται. Μας έβαλε για να βοηθάμε τους αδελφούς. Να βεντώσει και τον τιμό βλέζεται. Ο Κύριος μας έβαλε για να φέρουμε, λέει, οικοδομή, να βοηθήσουμε τα αδέρφια να αυξηθούν. Είσαι να βεντώσει και τσίλιμ το τίμ και το στο ετκίσα, το στο εμί. Γι' αυτό, αδερφοί μου, όσοι μιλάμε το λόγο του Κυρίου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα από τον άγγονα. Πραντάει, ναι, βλέζερ, και Σύλλη φιάνε ζώτη του ότι είμαι σούμ κουντέσουμ νο μομέντε και φλάσιμ κα άμβονα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε επίοικια για όλους τους ανθρώπους. Επίοικια. Η επίοικια είναι να βλέπει δηλαδή τον άνθρωπο με, όχι με την πιο βαριά καταδίκη, με την πιο ελαφριά. Σε γήθας το τυσικό εμβλέζεται τα θέμε συμβεντεντών. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος ακούσαμε και πει μια λέξη. Ποιος θα διόμι και δικούς στο τυφιάν. Μη την πάρεις κατευθείαν μες στην καρδιά σου. Ως τα βεντώσεις direct να ζέμε. Και αρχίζουμε να τη σκεπτόμαστε. Φιλόιμ το μεντόιμ. Γιατί να μου το πει αυτό εμένα. Σε τι μάθω εμού αυτέ. Τι να έχει στο μυαλό του. Φάρκα νεμέντια. Και αρχίζουμε και σκεπτόμαστε και δουλεύει το μυαλό μας υπερορίες. Εδε φιλόιμ το μεντόιμ λεπονών μέντια αιών με ορζιά τώρα. Κουράζεται και μετά δεν σκέπεται σωστά. Λόδε δε πασένου με τον μύρ. Ενώ πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με την καλή τους πλευρά πάντοτε. Δεν το ότι σηκώει μγιωρά με άνωνε μύρ. Ό,τι και αν κάνει ο αδερφός, να το βλέπουμε από καλή πλευρά. Σφαρτώ και τον πόεμ, δεν το ότι σηκώει το τμάρι με άνωνε μύρ. Δεν πρέπει να βλέπουμε κανένα αδερφό ανταγωνιστή. Νομ δότ σηκώει μας νη βλάχουν δροστάρ. Και καμία εκκλησία ανταγωνιστή. Δε ας νικήσει κοντροστάρ.
Αν το διαβάσετε τις δύο γυναίκες του Ιακώβου, για σας είπα δύο γράτα Ιακώβη, ήταν αδελφές. Συνμότρα. Κατά σάρκα. Αναγιαζόρα. Και ήταν και γυναίκες του Ιακώβη ταυτόχρονα. Ωρα, νικοσίσεις είδα γράτα Ιακώβη. Όταν όμως γεννούσε η μία, κουλήντα νιώρα, υπερηφανευότανε. Βίντερ κρεναρί νιώρα. Εγώ είμαι καλύτερη από την αδερφή μου. Την νίκησα, έκανα πιο πολλά παιδιά. Όλε εμούντα μότρων, μπορώ φμή. Μόλις το βλέπει αυτό, ο Θεός δεν την άφηνε να ξαναγεννήσει και γέννηγε αδερφή τη. Σα σηκώντα περαιτέρω παιδιά, ενταλώνται τη λίντα εφμή, δεν λίντα μότρα σα. Μόλις υπερηφανευόταν η αδερφή τη, σταμάταγε να γεννάει. Σα φιλώντα μπίντα κρεναρή μότρα, ενταλώνται. Και τη μία ευλογούσε ο Θεός τη μία γυναίκα, την άλλη την άλλη. Περαιτία, στο είπε κοντά, νιέρ νιέρ τίατρο. Όπου βλέπετε μέσα στη γραφή γυναίκα σημαίνει εκκλησία. Κοντόχε σηκώνει γκρούα νοκής, το τότε. Φαντάζομαι ότι σηκώνει τη ζώνη έμπνη γκρούαν λίπερ, το τότ κις. Σαν εκκλησίες δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας. Σε κις απεραντής, νομίζω ότι είμαι ασυνέρ κοντροστάρ. Έλεγε μάλιστα η Ραχήλ, δυνατά επάλεψα κατά της αδερφής μου και την νίκησα. Θα το Ραχήλα και λουφτώβα φόρτο κοντορμότρας δε φυτόβα. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ποιο λόγος βερτέ, ρέγον. Δεν μας έβαλε ο Κύριος να παλεύουμε ποιος είναι πιο δυνατός μεταξύ μας οι εκκλησίες. Νομίζω να κάνουμε εντός σας δότε και το τρόπο έμψε χρυσός μαϊ φόρτουν κύς. Εμείς όλοι μαζί έχουμε να πολεμήσουμε τον εχθρό που είναι στον κόσμο, όχι μεταξύ μας. Εύετε, γύθηκε με του τρέτου του λεωφτώ εμαρμίκων, δεό νιόρι τίατρι. Όταν ευλογείται μια εκκλησία, εμείς πρέπει να χαιρόμαστε, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Κορπακό νικής νεύεται ότι ζωή με, ό,τι μας δείτε. Όταν βλέπουμε και ενεργή κάπου ο Κύριος, χαιρόμαστε. Προσικώμε και δικού βεπρών ζώτη, ό,τι ζωή με. Και πηγαίνουμε να βοηθήσουμε για να γίνει πιο μεγάλη ευλογία ακόμα. Και τον τιμώνει και τον πόδι ακόμα μπεκίμα εμάς. Αυτό είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Και ως πρίμα εδιάτας ρε. Δεν είναι σαν αυτό που έκανε ο Κάιν. Ως σε αλλιώ και μπορεί η Καίνη. Ο Κάιν είπε θα σκοτώσω τον αδερφό μου και μετά σε μένα θα είναι μια ευλογία. Καίνη θα το αταβράς γλάνον δε μου αδομιέλεν. Ο Θεός όμως δεν το δέχεται αυτό. Ο περαντία νούκα δόκτε, νούκα πρανών. Και βλέπουμε να μην συμφωνεί καθόλου με τον Καίν. Δε σηκώμε και μας πίντα κορ πράσιγιό με Καίνη. Σκοτώνει τον αδερφό του αλλά δεν ευλογείται. Ευράβου δανετήθω, πονού κουμπεκού. Γίνεται πιο καταραμένος. Όταν λοιπόν κάποιος ευλογείται, αυτό πρέπει να παρακαλέσουμε τον Κύριο να ευλογήσει και εμάς. Ορσικόμε το κούσι μπεκόντο, τελειούτε με ζώτη, να μπεκόν δεν είναι. Δεν είναι ο σκοπός να φρενάρουμε τον άλλο για να φανεί ότι εμείς είμαστε πιο ευλογημένοι. Νου τότε το τρεκόμε και τα ανταλώμε το κούσι εδώ. Το θέμα και νέα με τον Πεκούρ. Αλλά είναι να ταπεινωθούμε να ευλογήσει και εμάς ο Κύριος. Δω του πολλού λέμε και ζω την Πεκούρ δεν είναι. Να λέμε Κύριε σε ευχαριστούμε που ευλόγησε τα αδέρφια μας, ευλόγησε και εμάς. Δω το θέμα ζω φαλεντρώμε και τον Πεκούρ ευλέζει την Πεκούρ δεν είναι.
Οι πρεσβύτεροι λοιπόν τώρα ιδιαίτερα στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στους αδελφούς μας. Do të jemi shumë kujdesëm, do të jemi të kujdesëm kundër përballë njëri tjetrit. Δεν πρέπει να είμαστε προσβλητικοί. Nuk do të jemi të njanshëm. Πρέπει να έχουμε ευσέβεια απέναντι σε όλους τους αδελφούς. Do të kemi respekt përballë të gjithë vëllezërve. Πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη. Do të kemi përdorim drejtësi. Στη συνέχεια θα πει ο Ιάκωβος να μην έχετε προσωποληψία μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα στο Ιακώβε μας κέμε ανσμωρή νικής. Δηλαδή πρέπει να φερόμαστε μέσα στην Εκκλησία σε όλους τους αδερφούς με τον ίδιο τρόπο. Δω το σύνδεμ νικής με τη λέζε με την ίδια μονή. Θα μου πείτε αδερφέ μας βάζεις δύσκολα. Το τόνι βλά να βεντώσει να χρησιμοποιήσει. Δεν είναι δύσκολα. Πρέπει να φτάσουμε εκεί. Λόγω στο βουστήρ, το ταρήμα του. Είναι υποχρέωσή μας να φτάσουμε εκεί. Ως το τουρίμι είναι και ταρήμα του. Επίσης, μέσα στην Εκκλησία λέει να, ο χριστιανός να έχει έλεος. Και θα στώ να θώ ότι νοκείς οι χριστιανοί το τέτοιο μουσία. Θα μας πει πιο κάτω ο Ιάκωβος ότι το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Θα δω το Ιακώβε μου πώς και μεσύρα δηλαδή ο άνθρωπος που έχει έλεος βρίσκει έλεος μπροστά του. Εφιάρ νερίο και κα τρεγόν μεσύρ γέρ μεσύρ προπαρατή. Αν είμαστε σκληροί άνθρωποι θα συναντήσουμε σκληρότητα στη ζωή μας. Για σε βγαίνει το γκουρ, το προβάλλουμε με γκουρτσί. Να βρίσκεται εσύ. Όταν πάμε στον Κύριο και ζητάμε έλεος, πρέπει και εμείς να έχουμε κάνει έλεος στους αδελφούς μας. Για σε κουρσκόμε και ζώτη, δεν κουρκόμε μουσίρ, το δεν έβαιτε και μη πόρ μουσίρ προτέστη. Μία φορά έπιασα τον εαυτό μου πολύ άδικο. Λοιπόν, κάπα βέτεν τύπε να γεμονύρω σου παντρέ. Ήταν ένας αδερφός τον οποίο δεν το συμπαθούσα και τόσο. Λά, το τσίλε ρόνα λούκα συμπαθιζόια, το σου. Μόλις έκανα λάθος, το βγάλα στη φόρα αμέσως. Σαν πολύ νικαπήν, εν ζώρα προπάρα. Όταν όμως έκανε το ίδιο λάθος ένας άλλος αδερφός που τον συμπαθούσε περισσότερο. Όπου μπορεί να βλάει την καμπή μου, την ίδια καμπή μου και εγώ να συμπαθίζω για μισού. Δεν το βγαλά στη φόρα, το κρύψα. Ευσέχατο, δεν έκανε ζώρα προπάρα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο έχετε και μας ελέγχει γιατί θέλει να μας διορθώσει. Ο φρούμας είναι βιέντο να κορυγιών, σε ψεντό να αντρέχει. Η δικαιοσύνη σου, Αντώνη, είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, έτσι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Δρετσία Ιώτα θα ως συνειρόμπε ευγέτερο. Και κατάλαβα ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος. Δεκοπτώβα και νούκια μυρίο ημία, νούκια μυρίο ημία. Βοήθησε με, Κύριε, να γίνω πιο καλός άνθρωπος, δεν τα κάνω καλά. Θα ζώτη μου νημό και την πόη σε ψενού και πόη γη θα μύρω. Η αγάπη μου έχει, δεν είναι σωστή. Δασμουλία είμαι, νούκο είστε βερτέτ, νούκο είστε ατυκοντούε. Θα μου πείτε είναι εύκολο αυτό, δεν είναι εύκολο. Το μυθόνι και πως τελειέτ και ο νούκο είστε ελειέτ. Γι' αυτό και μας περνάει ο Κύριος μέσα από τέτοια μαθήματα για να το μάθουμε, γιατί είναι δύσκολο. Κατάλληλες ότι είναι καλό να προκτωμσεί μέσα, ψευδό ότι μισό είμαι, ψευδό είστε βεστήρ. Επίσης πρέπει να κάνουμε απόλυτη δικαιοσύνη μέσα στην Εκκλησία. Και θα στώ το πόιμ δρετσίν πλότ μου κύσου. Το είπα και χτες αυτό το παράδειγμα. Εθάς δεν δίεθω τε σέμπο. Έκανα στα παιδάκια Κυριακό μια φορά. Ο κόνια μισήμ φμίδε. Και τα παιδάκια
είπε ένα αστείο και άρχισε να γελάνε όλα. Φιλούν, νι, φιλούν φμή του Μπονισακά, δεν φιλούν και συντήρ. Τα πιάσε μετά νευρικό γέλιο, πού να τα σταματήσω, δεν μπορούσα να κάνω μάθημα. Φιλούν πασταρκέ στη μετμάδα, δεν έχουμε τον ταλό σημό. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να κάνουμε το Κυριακό. Πολ, δούμε ότι μπορείς να στήμει. Σκέφτηκα λοιπόν, μάλωσα το γιο μου. Μεντόβαδε, ομαρζήτα με η κοντοστόβα διάλυντη. Και έτσι φοβήθηκαν κι άλλοι και σταμάτησαν τα... Και όχι, ο φλεξούδα το τύρ δεν τα λούν. Τελειώσαμε το Κυριακό, φύγαμε. Μαρούμ, σήμει δεν είχαμε. Την επόμενη Κυριακή... Το τύρ αντίατερ. Καλώ πάλι τους νέους. Αυτό προσωρεί το λίγο. Και το πρώτο που κάνω, λέω να συζητήσουμε αυτό που γίνεται την περασμένη Κυριακή. Και να υπάρχει ο Θάς και τον Δισκοτόιμ, αλλά τα έχει εντόδε τον Τιέννε Καλούρ. Να το συζητήσουμε, λένε τα παιδιά. Εδώ, με θα αφμή, το τα Δισκοτόιμ. Τους είπα εγώ τα δικά μου, πώς πρέπει να σέβονται την ώρα αυτή. Και θα σου μία τσεσί του τρεσπεκτόιν ατεόρ. Αλλά σηκώνεται ένα κοριτσάκι και με έβαλε στη θέση μου. Ο Γκρίτνι Βάις ευόγγελε με βεντώσιν με κομμουντό, το ευεντήμ. Μου λέει, αδερφέ Αντώνη, περίμενα ότι είσαι πιο δίκαιος, αλλά δεν είσαι τόσο. Μου θα βλαντώνει, πριν σε αρχιωτήσει εμέ τρέιτ, πορ δού και δά αρχιτρέιτ. Λέω, πες μου, λέω, τι είναι να το καταλάβω. Εθάρες και μου θόει, τις φαρώσεις και τα κοπτώει. Μου λέει, όλοι κάναμε φασαρία, αλλά την πλήρωσε μόνο ο γιος σου. Αυτό δεν ήταν δίκαιο. Μου θότε, το γίθνευε πάτον με πόμματε αρμούιον, πόρε παγόβε για τον διαλύτ. Και ο γιος νουκείς έντρε. Πράγματι, το κοριτσάκι είχε δίκιο. Με τουρτέτα βάζα και είσαι τον τρέι. Και τι να κάνω, έσκυψα το κεφάλι, λέω, έχεις δίκιο παιδί μου, τι να σου πω. Τι πάμε, ούλα κόκο, δεν θα σου και τον τρέι. Όντως όλοι μαζί έπρεπε να την πληρώσετε, όχι ένας επειδή είναι ο γιος μου. Έτσι και πάσχουμε τα κυσυμπαγκούρ, μου τα κυσυμπαγκούρ, δεν τον διαλύγει, είστε διαλύγει. Τώρα ήθελα να γίνω παραπάνω δίκαιος, για να μην φανεί ότι μαλώνω το παιδί του άλλου, μαλώνω μόνο το παιδί μου. Αν είναι το εμ, της εμ, η τρίτο, ναι, δεν το εμ, το... Κιορτώιαν φμίτε τιέρ, κιορτώμα με τον διαλυντή. Ούτε αυτό είναι δίκαιο. Οράσκεν ο Κωνσταντρέκ. Θα σας πω άλλο παραδείγματα μέσα στην εκκλησία. Να το σύγχρονο σύμβου του τιέρ, Μπρένταν Κις. Που συμβαίνει με τις αδελφές που μεγαλώνουν παιδιά. Και το και ντός με μότρα, το τσίλα τρεις εφμί. Το παιδάκι μέχρι 6 ετών μία δεν μόσα για σβιέτς. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει. Νουκ μόντε τον πίντε. Αυτό είναι παγκόσμιο, δεν είναι παγκόσμιο γνωστό, δεν είναι μόνο σε εμάς. Και στο Ιόχρονο τζιτ πότε, νουκ όσο τον τεκνέ. Σε όλο τον κόσμο τα παιδάκια πάνε σχολείο 6 ετών. Με τη γιτ πότε, φμίτ σχόλιο σχόλιο για σβιέτς. Πριν είναι νήπια, πηγαίνουν σε νηπιαγωγείο, είναι... Δεν είναι παιδιά για σχολείο, δηλαδή. Προπάρα σχολείο κόψτε, δεν και αν νομός πρώτο σχολείο. Μόλις πάει το παιδί σχολείο, πια κανονικά σχολείο, λέμε το παιδί μπήκε στην τάξη. Μομέντε και φμία σχολείο σχολείο, θέμε και αεί ο φούτ κλάς, το ρέγον. Δεν πειθαρχεί αμέσως, αλλά αρχίζει να πειθαρχεί, καταλαβαίνει. Νου μπήντε να διρέκ, πόρ, αβάς, αβάς. Το παιδί από 2-3 ετών, 4 μέχρι τα 6 που αρχίζει να πειθαρχεί. Φμία, γκά, δύο, τρεμού, δέρουν, γιας, δύες, δέρεις αμσόετ του το πίντα. Δεν έχει φρένο, δεν καταλαβαίνει το μυαλό του ώστε να αντιληφθεί με μια τι πρέπει να κάνει. Νουκά φρένο, δεν νουκ κουκουπτώνσες το τότε και μένει φιάλχε τη θόστη του πίντα και μας μπορεί να σε σε τρίμη με φιάλ. Σιγά σιγά όμως όσο μεγαλώνει πειθαρχεί μέσα στην εκκλησία. Πορ, αβάς αβάς, το καωρίτορ, μπίντε την κύση. Θυμάμαι λοιπόν μια αδερφή έτσι,
ιδιαίτερα αυστηρή. Μου κοιτώ, θα είναι η μότορ, έτσι λέγεται, τσίκα άσπρ. Εκείνη είχε πια μεγάλα παιδιά, είχαν πάει στο Λύκειο. Έτσι λέγεται, αρχίστε, φύμιταν μου, δεν είναι δεξισκούρ στο σχολ. Και άλλοι αδερφοί είχε παιδιά από 2 μέχρι 5 ετών. Δε μότρα τέτρο και είστε αφημείτε βέγγι και είσαι εγκάτ δύο τέρι πες βίας. Καταλαβαίνετε, ζωηρά τρέχανε πού να τα μαζέψεις. Βεντώνε, τανί, το σκάθ, το γυθιέτ, το βραπούρ, άντε τη μπλέδες. Μουρμούρα για εκείνη συνέχεια. Παλιό μας δώντα μουρμουρίστα. Δεν μας αφήνουν τα παιδιά σου να ακούσουμε το κήρυγμα. Όχι να λέω αφημείτε, το δυο εμπρεδικήμι. Εγώ τα είχα τα παιδιά μου μικρή και ήταν κοντά μου. Όχι ξαμ φμήτε βέγγερ, δεν είσαι ξαμ αφορμία. Δεν την είχε ζήσει νέα για να ξέρει αν τα είχε, έτσι έλεγε. Όχι, Ελία, νούκα ξέρει το τα ντύντε, ας το εαθώστε. Εγώ που την ήξερα δεν τα είχε ποτέ κοντά της πάντως. Οργούν και δίνιαν, αλλιώ νούκα ξέρει κόρ φμήτα. Αλλά δεν είχε υπομονή και όλο μουρμούραγε. Αν ούκείστε ντουρίμ, δε βέτον σε μουρμουρίστε. Σε ένα σημείο η αδερφή είπε να μην έρχομαι στην εκκλησία ή να σκανδαλίζω τους άλλους, να πάρω τα παιδιά μου και να φύγω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα μαζέψω. Τι να κάνω. Μομέν, μότρα θα το ανοίγουν ούκ μόντα την πλευθμή, την κομμαντόη. Το τιμάρ φμήτε το καρκό μου ακίσα. Εγώ βέβαια πάντοτε υποστηρίζω τα παιδάκια. Του δίνω δίκιο πάντοτε. Όλοι μπροστά σε γεθμό, μη τα βδάσκει που για το τρέι. Και είναι δίκαιο αυτό, θα σα πω γιατί. Ω το τρέι, πιο δεν το θέλει. Ένα μεγάλο, και αν χάσει λίγε λέξει από το κήρυγμα, δεν χάσει την ψυχή του. Ναι, μα, νιώ σε ομπέ, δυσαφιάλει, ούτε ομπέ, βάσει σπίτι είναι τι. Θα το ξανακούσει. Τότε πριν του γιόι. Το έχει ξανακούσει. Έκανε το γιουρ. Εάν όμως το παιδί μας το κάνουμε να νιώσει άσχημα με την Εκκλησία και μισήσει την Εκκλησία. Κι όσο θμή νη θμή ντιέτ κέχεν κίσ. Θα χάσει την ψυχή. Δε ουρέν κίσον μου τον πάσιν σπίρτινε τι. Γι' αυτό και υποστηρίζω και λέω ότι εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή. Κρατάει μόνο οι μπροστές δεν θέλουμε και δεν έβαινε το μπεντουρί. Και έχω μαλώσει πολλές φορές, σας το λέω, με τους ηλικιωμένους που δεν έχουν υπομονή. Αν κάνετε πατούρ σου μέρος με το μδέν, το τσίλε του κάνουν ντουρί. Εκείνοι όμως με τα λόγια λένε. Κατά με φιάλ φλάση. Μετά όμως από λίγο κάνει εγκονάκι η αδερφούλα. Μπασπά, μπον νίπιν, μότρα. Και εκεί να δείτε ζωηρό παιδάκι που ήταν. Δε ατύτω σηκώνει μπαστάει για τον Αιγιάλτ νίπιν. Δεν άφηνε κανένα σε ησυχία. Νου κλίντα ασνή το κέτ. Της λέει τώρα η νέα αδερφή, αδερφή μάζεψε λίγο το εγγονάκι σου. Ήθοτ τα νη μότρα τίατρο, μπλίδε πακ νίπιν τον. Τώρα παιδιά είναι τα καημένα. Τι να τους κάνουμε. Θα είναι το τσμί, αν... Α, τώρα τα άλλα είναι παιδιά τα δικά σου, της αδερφής, όμως δεν ήταν παιδιά. Τι ήταν εκείνα δηλαδή. Το διαφμί, το μότρο στο πίσω, θα πω. Έτσι σας φέρνω μικρά παραδείγματα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Ποιο το τουσίαλ σέμβο το βέγγελ και μου τον τότε πρέπει να αγκίσει. Για να καταλάβουμε πώς με τη γλώσσα μας μπορεί να στεναχωρήσουμε τους αδελφούς. Σε ψέμε γιον τον, μου μαζί συμβλέζει. Και μετά θα το βρούμε μπροστά μας. Το δε παστέτω τα προβάλλουμε δε. Εγώ ό,τι έχω πει στη ζωή μου για τους άλλους το βρήκα μπροστά μου. Όν σφαρδό γιο και καν θόν νιέτ τεκτοτήρα και καν μκατάλ προπάρα. Σε ό,τι πήγα να πω, δες αυτός ο αδερφός δεν το κάνει καλά, το έκανα μετά στραβά εγώ. Το γιο και καμθόν και βλάει νούκα καμπορμύρ, μου κατάλλει μου, αλλά και καμπορσούν και. Μας περνάει από εκεί ο Κύριος για να μας δείξει ότι δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους.
dhe na kalon sot këtu që na tregojnë se nuk kemi më të mirë se të tjerë. Që prekë na kemi hipomoni, makrosimia. Dhe do të kemi durim dhe të durojmë. Να μην ανοίγουμε το στόμα μας και να βγάζει δηλαδή κατάκριση κατά του αδερφού. Πώς θα πέμε εγώ να τον ζήρουμε και κύμε προ βλάμ. Θα σας φέρω άλλο παράδειγμα έτσι με εργάτες. Θα το στήλνισέμω με πουντόρο. Μία φορά ενός αδερφού καλού ποιμένα. Μια βλά, μια βαρύ ομύρ. Το ένα του παιδί αποστάτησε. Διάλε, τι ο λαργού. Και άρχισαν οι νεότεροι, ο ένας νεότερος πρεσβύτερος και ο διάκονος, αδερφέ, να παραιτηθείς, το λέει ο λόγος, το λέει ο λόγος. Φιλόν, παστάει το ρίν και σηκών, εθώ τη φιάλα, το ότι λαργούς, το ότι αλλιώς, το ότι σβρέσεις για άγωνα. Τους λέω, αδερφή, άσμα, κάντε μια νηστεία και προσευχή να σας χαρίσει ο Κύριος του ποιμένα σας. Θεέ βλέσβε, μπορεί να γίνει λούτια την αγγελία μου και ζωτή και φάλιν μπαρίων. Εκείνη δεν ασχολιόταν με αυτό, ασχολιόταν μόνο ότι ο λόγος λέει ότι πρέπει να κατέβει. Μύρσιν με κτέπω, θόσιν και φιάλα θότι αεί του ατσπρέσκ. Το λέει ο λόγος, δεν είπαν όχι. Θότι φιάλα, πορ, μου ξεμείω. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Ποιο το τμπόιν. Αλλά ο λόγος λέει και κάτι άλλο. Όχι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Μακροθυμήσατε, αδερφοί. Μπορεί να το ρίμ, θα το λες. Όταν δηλαδή τα παιδιά είναι σε μια ηλικία που ακόμα από 15 μέχρι 23-25 χρονών. Σηκώνε εφημείς και γαμώσα πες μου λέει δεν μίζεται. Άλλα σε μικρότερη ηλικία, άλλα σε μεγαλύτερη, περνάνε την εφηβεία τους και έχουν μια αντίδραση. Δικούς νομός με το ρε, δικούς νομός με το μάδο, καλό είναι να το λυσένσε και ως τέτοις καλοστήρια. Δεν πρέπει εκεί με το παραμικρό να είμαστε καταπέλτης για τους αδερφούς. Νομπτώ τι είναι και με γιον με δόγκολ και δεν λόζει μλέτρα με βλέζει. Αλλά να προσευχόμαστε ο Κύριος να τους ελεήσει. Πορτουλούτε με και ζώτε την πορμουσία. Και ο Κύριος να μας τους χαρίσει αυτούς τους εργάτες, όχι να τους βγάλουμε από τη θέση τους. Και ζώτε τη να εφάλει να τα ποντορεί, ότι έχει εγκαβέντη. Το πνεύμα της Καινής Διαθήκης είναι να μην εκτραπεί το χολό, αλλά να θεραπευτεί. Φρήμα, να διά την ερέν, να θώ και μως το θύο τα είχε τσαλιόν, πορ το σερό. Δεν είναι δηλαδή πονάει δόντι, βγάζει δόντι. Νομίζω ότι το δεμ δόμπι σκούλε. Φωνάει μάτι, βγάζει μάτι. Ο δεμ σύρι, το εντζέρδεμ σύρι. Όχι, πάμε στο γιατρό, μήπως το θεραπεύσουμε. Ο σκούλε τεκ δοκτώρι δε σε μοσασερόν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και μέσα στην εκκλησία. Το γιατρό γιατρό το πέντε πρέπει να αγγίσει. Εάν λοιπόν αυτοί οι αδερφοί οι οποίοι ήταν σκληροί. Πατά, βλέζω ότι τσίρε τίσιν το άσπορ. Κατέβηκε ο ποιμένας αμέσως. Σβρίτη, αϊμπαρή, διρέκ. Καλός, ταπεινός άνθρωπος, ευλογημένος. Μύριο, μύρι, πολλούλουρ, υπεκούρ. Εκείνος είχε κοπιάσει για αυτούς. Αϊ, είστε μουντούρ πρατά. Και όταν κατέβηκε, ανέλαβαν οι νεότεροι. Δεκορ, σβρίτη, αϊ, μόνο πρ, βέπραν το ρίμ. Τους λέω τουλάχιστον τώρα, εντάξει, καλός, κακός, θα αναλάβατε εσείς. Θα, ο Θεέ μύρ, θα είναι μύρ από εκεί και μόνο τι όπως είπα. Φροντίσετε τον εαυτό σας να υπηρετήσετε σωστά τον Κύριο και ταπεινά. Κοντέσουν οι προβετεντούοι και πονούν οι προβέπρονες ζώτε με προβλησή. Μόλις πέρασε κάνα δύο χρόνια. Στα καλό βινιά του Βιέτ. Έρχεται ο ποιμένας και μου λέει. Βιένα η παρίδα μου θότ. Αδερφέ, έβαλα ψηλά τον πύχη μου λέει και πέρασα από κάτω. Μου θότ, βλά, βεντώσατε μπινάρι σύπρο δε καλό βαγκαπός. Έλεγε μεγάλα λόγια. Με φιάλτε, θώστε φιάλτε μου δάια. Ενώ ο ίδιος δεν έχει δοκιμαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Εγίσε, δεν
ai person nuk e kishte për, nuk e kishte kalur atë, nuk e kishte provuar atë gjë. Όταν δηλαδή συμβαίνει κάτι σε κάποιον αδερφό, δεν πρέπει το στόμα μας να τρέχει κατευθείαν να τον κατακρίνει. Πρέπει να βγαίνει από το στόμα μας έλεος και μακροθυμία. Να προσευχόμαστε και να περιμένουμε να τον ελεήσει τον αδερφό μας ο Κύριος. Το πρέσει να τλούτεμε και ζώτη τα μεσηρώει αδερφά. Όταν τώρα ο χριστιανός σκέπτεται έτσι και μιλάει έτσι, πολύ χριστέρι με ντόν ξού, δε φλέτ ξού, μετά από λίγο έρχεται στη ζωή του να έχει και αυτό το πρόβλημα. Μας πάρκ βγαίνει την τύχη και δεν θα έχει γίνεται το πρόβλημα. Επειδή όμως είχε φερθεί με έλεος στους προηγούμενους αδερφούς, Πορμητιό σε σύλ με μεσήρ, του φέρεται τώρα μέλος και ο Θεός και η Εκκλησία. Εσύ τανί με μουσίρ δε περαντία δεκίσα. Εκείνο το διάστημα που σας λέω είχα το ίδιο πρόβλημα και εγώ. Είχα στεναχώριες, προβλήματα. Ορτετσόστε προθέμισα δε έχουν κίσια προβλήματα δε μαζίτια. Η μία Εκκλησία τα έβαλε με τον ποιμένα και τον κατέβασε. Ευεντώσει με μπαρίου δε σβρίτη. Η άλλη εκκλησία έκανε νηστεία και προσευχή ο Κύριος να με κρατήσει. Κύσα τίτρα ευεντώσει με νελούτια δε αγγελίν και δε ζώτη ταμπάνι. Πέρασε ο χρόνος. Καλό δικόχα. Ποιοι κέρδισαν. Πού σφιτώνουν. Αυτοί οι οποίοι προσευχήθηκαν και είχαν μακροθυμία να με κρατήσει ο Κύριος. Αντά, το τσίλιο ο Λούτων και ζώτη του μάτια του είπε δουλείμ. Αυτή ήταν πιο πνευματική εκκλησία και πιο πνευματική αδερφή. Αλλιώ είστε κύσια μα φλιμόρα, δε βλέζετε μα φλιμόρα. Και ο Κύριος με χάρισε σε αυτού. Δε ζώτη μου φάλει ατύρα. Και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτά τα αδέρφια, δεν μπορώ να... Δε φαλεντρώ επελαντή που θα τα βλέζει. Τα οποία με στήριξαν όταν είχα τη δυσκολία μου. Το φίλε του Μαμπαστέτα, κορούν είσαι αμνοπιστησή. Η άλλη εκκλησία τώρα. Και είσαι αυτή τώρα, ναι. Που έβγαλαν τον εργάτη από τη θέση του. Όχι, τον τόλεν καβέντη, και τι. Άρχισε να πηγαίνει προς τα κάτω. Φιλόιτ, τι έχετε προπόστη. Η μία εκκλησία προς τα πάνω και η άλλη προς τα κάτω. Νικής, το καβαζδόρ τον γίτε λάρ, αλλά τι έτρα το καίγε προπόστ. Από πού ξεκίνησαν όλα? Από φιλόν μου τη γίθα. Από το στόμα. Γαγόια. Δεν μπορεί να είναι εργάτης, έχει πρόβλημα. Να πούν τι έτπουν τώρα, κα προβλέμ. Κλείς το στόμα σου και προσευχή σου και άστα τα μεγάλα λόγια. Δεν λεγόν, στον δελούτο, δεν λέει φιάλτε μδάια. Ο τάδε αδερφός έχει εκείνο το πρόβλημα σήμερα. Φιλάβλα, κάποτε πρόβλημα. Το έχει γιατί δεν πρόσεχε με τη γυναίκα του, με το παιδί του, με τον αδερφό του. Εκάσεψε, νου μπορεί κοντέσει με γρούβαν, με βλά, με θμήν. Παρακάλεσε τον Κύριο υπέρ του αδερφού και πες τον Κύριο, Κύριε, βοήθησε με να μην κάνω αυτό το λάθος. Ούτε ζώτη, κρυκόε ζώτη, δεν θέλει ζώτη, μοντιμό και μου στα μπορεί ούτε κάτι. Γιατί μπορεί να το κάνεις και εσύ αύριο. Σε ψέ μου τα μπορείς να την έστω. Αυτή τώρα είναι η άνωθεν σοφία. Ποιος δι του ρίχει βγαίνει καλά. Η οποία όπως διαβάσαμε εδώ είναι επίκης. Έτσι είναι ώστε εγκυθάνσουμε. Δεν καταδικάζει αμέσως. Νομικών direct. Μάλιστα, πολλοί μου λένε, αδερφέ, το λέει ο λόγος, δεν είσαι αυστηρός με το λόγο. Βλά, μου θόν, νουκ η άσπερ. Ένας αδερφός όλα αυτά μου λέει, αδερφέ, δεν είσαι τόσο αυστηρός, δεν είσαι τόσο αυτό. Η βλά, μου θόστε, νουκ κάτι άσπερ, νουκ κάτι άσπερ.
Και του πήγαιναν όλα στραβά στη ζωή του εκείνου. Δίνει γύθα γύρω της Στρέμπρο. Πέρασε ο χρόνος και κατάλαβα. Καλό βεκό, Αδακουπτώβα. Ότι το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Γιουκίμι με θέαν. Μεσύρα κρεκώσετ προπάρα Γιουκίμι. Μεσύρα κρεκώσετ προπάρα Γιουκίμι. Τριουμφών. Ο Κύριος δηλαδή, αδερφοί μου, να μας δώσει να κρατήσουμε τη γλώσσα μας και να μην λέμε μεγάλα λόγια για κανένα. Ούτε για τον αδερφό μας, ούτε για το παιδί του, ούτε για τον ποιμένα, μην ψάχνουμε να βρούμε ένα λάθος για να το σηκώσουμε ψηλά. Γιατί τότε θα λάβουμε κατάρα. Ενώ όσο καλύπτουμε το πράγμα θα λάβουμε ευλογία. Θυμηθείτε την ιστορία του Νόε. Κουτώνει η ιστορία είναι Νόας. Ο Νόε όταν βγήκε από την Κιβωτό φύτευσε ένα μπέλι και ήπιε κρασί και μέθησε. Νόε κουτώνει η άρκα, μπόδιν η βρέσ, πει ο Βέρδο, ντε. Και όταν ο άνθρωπος μεθύσει δεν ξέρει τι κάνει βέβαια. Ο νιερίου ντε, νου ντε σε σφαρμπών σιγουρίς. Και ο άνθρωπος γυμνώθηκε και περπάταγε γυμνός γιατί δεν καταλάβαινε τι έκανε. Όταν τον είδε τώρα ο δεύτερος του γιος, ο Χάμ, άρχισε να γελάει. Κοίτα ο πατέρας μου, κοίτα η ασχημοσύνη του πατέρα μου. Όταν το άκουσαν τα άλλα δύο αδέρφια, ο πρώτος και ο τρίτος, ο Σιμ και ο Ιάφετ, por corajón de diente tierra y pare de trete seme de afete. Piran lei ena sedonia na skepasma. Moron mi tsartsaf. Girisan anapoda ta nota tus. Ksen spat o ksen me spat la mbraps. Ke pigan ke skepasan ton patera tus. Ada skunda molon baba natyra. Otan telios'e afto ta emathe afta o Noe. Κουρμπαρόδικιο, εμψόβει νόια. Ξέρετε τι μας λέει η γραφή. Θα σου πάνω αυτό το σκρίμι. Καταράστηκε το Χαμ και λέει δούλος θα είσαι σ' όλη σου τη ζωή. Μαλκόβι, κάμι, δε θα σεμποτόρ, σκλάβ, δε γύθιε τον τόντα. Ο Χαμ είναι ο πατέρας των Αφρικάνων, αδερφή, των μαύρων. Κάμι, ώστε άτι, η γύθιε. Το ζέσβε, Αφρικάνβε. Πριν λίγα χρόνια αγωνίστηκαν για να ελευθερωθούν από τη δουλεία. Ακούγεται. Δάση και μπιούρ. Όχι καν μπιούρον. Έλα τώρα σ' ακούμε, μετέφρασε. Κάμι είστε μπαμπάι Αφρικάνβε. Δε προπάρα παγκβίτες ομοντούν και τους σκληρώσουν για σκλαβρία. Ήτανε όλε χιλιάδες χρόνια σκλάβοι. Με μοίρα βίτε ήσουν σκλάβ. Στους λευκούς και στους σημίτες. Με φέλτε μπάρδε δε ή τύρα σημίτδε. Ενώ τα άλλα δύο παιδιά τα ευλόγησε. Μπροστά δύο διεμτατιέρ η Μπεκόβινα. Γιατί σκέπασαν την ασχημοσύνη του πατέρα τους. Σε ψέ, μπουλούν λακουλισίνε άντου του τύρα. Φέρνω έτσι ένα παράδειγμα που είναι ιστορικό. Μάρνι Σέμπολ, έτσι λέω στην ιστορία. Για να καταλάβουμε όταν ανοίγουμε το στόμα μας να μην βγάζουμε εύκολα καταδίκη για κανένα. Και προτάπημ γόιον, μος τον ζήρεμ λέτ Γιουκίμ, πράσινη. Για να βρίσκουμε έλεος κι εμείς από τον Κύριο και από τους αδελφούς μας. Και το γεμοσύρο δεν έβαιτε.
për vëllezër për para Perëndis. Tore, για τη γλώσσα, βέβαια, η ώρα μας περνάει, έχω πολλά να πω ακόμα. Për gjuhën, sigurisht që kam shumë gjëra ακόμα, por ώρα ka kaluar. Πρέπει να είναι δίκαια η γλώσσα μας. Duhet që gjuhën të jetë drejt. Ο Κύριος μας απέδιδε τα του Κέσαρο στο Κέσαρο και τα του Θεού στο Θεό. Ζώτη θα του τη άπεμ Κεζάρι τα τέχει προκέτ Κεζάρι, το δε Περεντής τα τέχει προκέτ Περεντής. Ο Δαβίδ ήταν ένας ο πιο ευλογημένος βασιλιάς που πέρασε ποτέ. Δαβίδ είστε νίγκα μπρέτη του Μπεκούρ και καλόβη μπιτόρ. Όταν τελειώνει τη βασιλεία του, προφοντόβη μπρετρίνε τι, λέει γραφή, ούτε είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Ότι σκρίμει και εκτό, αν φιάνεται φούντι το Δαβίδ. Ο άνθρωπος, ο οποίος ανέβηκε σε ύψος, Μυρίου, μάλλον χάθηκε ο Ντάση. Εγώ ακούω. Ακούω με Γιώμον. Ο Δαβίδ λοιπόν λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος ανέβηκε σε ύψος, ο γλυκής ψαλμοδός του Κυρίου, να το διαβάσουμε από μέσα. Δαβίδ, να θώ προ νερίου και ογγίτ σούμ. Μισό λεπτό, είναι στο... Lexojmë diçka nga brenda fjalës së Zotit. Αν κάποιος είναι να το διαβάσουμε, είναι στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, 23 κεφάλαιο, και να διαβάσει. Να διαβάσετε παρακαλώ από το 1 μέχρι το 5. Το λεζόμε το Λίμπρι 2 της Σαμουέλη, καπίτλο 23, γκα βάργο 1, δέλτα 5. Διαβάστε το. Κατώ η αμφιάλτε φούντι του Δαβίδιτ. Kështu thot Davidi biri i saj, kështu thot njeriu që ngrit lart, i vajosur i Perëndis Jakobit, këngëtar i embël Izraelit. Fryma e Zotit ka folur nëpërmjet meje dhe fjalët e tij kanë qenë mbi buzët e mia. Perëndia e Izraelit ka folur, kala e Izraelit më ka thënë, ai që mbretëron me drejtësi mbi njerëzit, ai që mbretëron në frikën e Perëndis, si drita e mëngjesit në të darkë të diellit. Në një mëngjes pare, ashtu si shkëlqimin mbas shiut që bën të mbi bari njom nga dheu. Amin. Μάλιστα. Αυτό αδερφή τώρα να το δούμε όσοι διοικούμε εκκλησίες. Το τα σηκώνω λέζερ. Ναι και... Όσοι διοικούμε οικογένεια. Τα έχει αντρετούς τη φαμίλες, τη πίσης. Αλλά ακόμα και τον εαυτό μας. Ακόμα δεν πέτε τον. Μερικές φορές νομίζουμε ότι λέμε μεγάλα λόγια για τον εαυτό μας και επειδή δεν τα κάνουμε, μετά σκανδαλιζόμαστε με τον εαυτό μας. Εσύ μέρ με τον σε φλάσιν και όλα το φιάτ μου λάει προβέτε τον, δεν σκανδαλιζόμαστε μετά και αν πώς θες. Εδώ τώρα ο Δαβίδ του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και του είπε του Δαβίδη τη φλέτ φρύμα εσύν, δεν ηθώ. Ο άνθρωπος που εξουσιάζει σε ανθρώπους, νερίου και κάπου στέτουν πηγέζει, ας είναι δίκαιος. Γιατί έτσι τρέχει. Και να εξουσιάζει με τα φόβου Θεού. Δεν την τρετώνει με φρίκνε Περεντής.
Όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, το φως του θα είναι όπως είναι μια μέρα που δεν έχει νεφι. Κατά φωτεινή. Το είδε μια τρίτη παρέα. Θα τον ευλογεί ο Κύριος. Θα τα μπεκόει ζώτη. Δηλαδή, μέσα στην εκκλησία του Κυρίου πρέπει να είμαστε πολύ δίκαιοι, χωρίς προσωποληψία απέναντι σε όλους τους αδελφούς. Εθιάν, μπρένταν κείς, το τίμι, σούν το τρίτ, πα μάτωρ, αν είναι ασιόρι. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε όποιος και αν είναι. Κουστό και τίετ. Κιόφτ μπουρ, κιόφτ γρούα, κουστό και τίετ. Και επίσης να έχουμε φόβο Θεού. Διδαστού, το και με φρίκ να περαιντήσει. Αυτός που μας έδωσε ο Κύριος και υπηρετούμε είναι παιδί του Κυρίου. Ατέχετε αλλά ζώτε και τη σερπέμ ως μη υπεραντήσει. Είναι μια ψυχή που θα ζήσει αιώνια. Ως τη σπίρτ και τσίλη το ετώιν πριέτ. Και μας έβαλε ο Κύριος να υπηρετήσουμε μια ψυχή που θα ζήσει αιώνια. Να καπεντώσε ζώτε και τη σερπέμ η σπίρτ και τσίλη το ετώιν πριέτ. Ακόμα και όταν είναι παιδάκι. Ακόμα δεν κιόλα ως τιμή βόβη. Λέμε ο αδερφός ο Γιώργος, ας είναι μωρό, μικρό παιδί. Θέμη βλα Γιώργο, κιόλα σε ως τιμή βόβη. Είναι μια προσωπικότητα που θα ζήσει αιώνια. Ως την περσόν, τη τσίλη το ετώ υπουργία. Και μας την έδωσε ο Κύριος να την υπηρετήσουμε. Δεν εκαδόζεται και τη σεμπέμ. Πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας απέναντι στον κάθε αδελφό μας. Ότι κοντέ συμφιάλλεται το να προβάλλει στο βλάι. Γιατί μας τον έδωσε ο Κύριος και τον έφερε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Σε φένα εκασία δεν εκαδόν ζώτη μπρετανκής. Για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε μπρέταν μπρεταλίνε χέλε. Εμείς δεν πρέπει ποτέ να σκανδαλίσουμε κανένα. Αδελφέ. Το βλάι και νούμπτο που μας υπαντρετσί και βλέζε. Δεν πρέπει να δικήσουμε κανένα άνθρωπο, ποτέ. Αντίθετα, πρέπει με κάθε τρόπο, ό,τι κίνηση κάνουμε, να φέρνει οικοδομή. Να μην είμαστε ποτέ καυστικοί στα λόγια μας. Μερικές φορές λέμε λέξεις που καίνε τον άλλο, τον πονάνε. Σουμέρ θέμη φιάλ, το τσίλο εντίγεν τίατρεν. Μποενδύμια. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Ακτέλο που το τα μποενκούρ. Ούτε στη γυναίκα μας. Άστε γκρούια. Ούτε στον άντρα μας. Άστε γκούρι. Ούτε στο παιδί μας. Άστε κφμία. Ούτε στον αδερφό μας. Άστε κλαίον. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα η σύζυγός μας. Μοντιέτνι προβλέμμα, φαμίλιαιον. Εμείς λέμε μια καυστική λέξη για τη μητέρα της, τον πατέρα της. Θέμει φιάλ διέξε πορ πρίντρι. Και μετά λέμε, γιατί δεν μου μιλάει ειρηνικά η γυναίκα μου πια. Θέμη, ψέν, νοκούμε με φλιατανή μου με πάχε. Γιατί μια λέξη καυστική που είπες, την πόνεσες. Σε ψέν, η φιάλ, άσπορ, έγκροχη η θέα, την τρογώ, η ψοβιδήμια. Ακόμα και δίκιο να έχεις, να έχει πρόβλημα το σώι της. Κι όσο δε και το τρίτο, μου και τα προβλέμ φύση εισάει. Πρέπει να το σεβόμαστε, γιατί από αυτή την οικογένεια πήραμε έναν άνθρωπο και φτιάξαμε εμείς οικογένεια. Μπορείτε να ρεσπεκτώσετε ψέν γαϊό γαϊ φύς, γαϊ φαμίλια, μόρα είναι η περσόντα, τα ρεσπεκτώσετε. Και όπου πονάει ο άλλος, ποτέ να μην τον ερεθίζομαι πάνω σε αυτό. Αντί ακουτίεται καν δίμπια, μας τα κοντά σε μας μία.
Ποτέ είναι σαν να τους σκαλίζουμε την πληγή του ανθρώπου. Όχι, κούρτε πονός πλάγαν να την ίδιο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και στην οικογένειά μας και στην εκκλησία. Όπως διαβάσαμε, η γλώσσα είναι φωτιά. Αυτό σας λέζουν το γιούα ως φλάγ. Ο κόσμος της αδικίας. Ως το μπότ επαντρετσής. Μία λέξη μπορεί να τον κάψει στον άλλο τελείως. Μηθιάλ μου τα σκατρώει τέτρι, κομπέτ. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να λέμε το λόγο του Κυρίου στην Εκκλησία. Προκτέντο τα φλάσε φιάλ επεραντής δικής. Καθαρό. Πάστορ. Χωρίς να δείχνουμε αδερφούς. Πα δικτούρ βλέζερ. Ο Κύριος μας, για να καταλάβετε πόσο ευγενής ήταν. Ζώτη Ιόν Τρογκόβης εσά η αρσίωση μίστε. Το λέει η Γραφή σε μια παραβολή. Άνθρωπος της ευγενής τι πήγε εις χώρα μακράν να λάβει βασιλεία και να υποστρέψει. Να θω την συμβουλτούρα του. Ευγενής τώρα δεν μπορώ, δεν μου έρχεται. Ευγενείς είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε ωραία, δεν μιλάνε ποτέ προσβλητικά. Είναι από υψηλές οικογένειες, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Τέλος πάντων. Ναι. Τροπών πρατέσω πολτούρ να τη μυρίω τη τσίλη οίκο πρωτομάρ μπρέτε με θέλει τσίλη οίκο πρωτομάρ δετούρον μπρετολίν σουμπλάρ. Προσέχτε, ο Ιούδας έχει τα 30 αργύρια στην τσέπη του. Κουντέστε το, Ιούδα, κοίστε αυτό 30 μονέδα τα αργύρια στην τσέπη. Του είπε ο Κύριος τα υπονοούμενα, τα κατάλαβε ο Ιούδας. Οι απορμέντες ζώτη και μπάσε κουπτών τα Ιούδα. Δεν τον φανέρωσε όμως, δεν το πρόσβαλε μπροστά σε όλους. Νούκε τρεγκόβει, νούκε πλούλη προπαρανιέζευε, προπαραβλέζευε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του Κυρίου μας. Πραντάει στο σκρίμισε και νουκουγέτα ασνή πιτσικά, ασνή σκέλια νουκουένε ζωτικό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λαβδία με τη ζωτητών, Ιησούς Χριστός. Αυτό όμως βέβαια που λέμε τώρα εδώ για τους ποιμένους προσβυτέρους ισχύει και για την οικογένειά μας. Αυτό και θέμε ήταν υπορπλέστο δε παρήντ ως δε πορνεύα. Και για τη συμπεριφορά μας απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους αδερφούς. Σιγουρίζει δε προγγύθ νιέρζετ πορ προβλέζεται μισό. Ο Κύριος να μας δώσει δύναμη, αδερφοί, να μπορέσουμε να μαζέψουμε τη γλώσσα μας. Σε αυτό πρέπει να επιμεληθούμε. Δεν το ξέραμε από την πρώτη μέρα, το μαθαίνουμε στην πορεία αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τόσο συγκρατημένος πιο νέος όσο είμαι τώρα. Τα χρόνια, η εμπειρία με έχουν κάνει και λέω όλο και πιο λίγα. Βίτετ, δε προβόιατ, μου καμπόρτε, τσέμ, σαμ, μου πάρ. Γιατί όπου είπα μεγάλα λόγια, δυστυχώς, ο πρώτος που την πάτησε ήμουν εγώ. Σε αυτή που θα σφιάλ τον δάια, πάτε εσείς την πάρη και ψώβα είσαι μου. Και μας το μαθαίνει αυτό, Κύριος, στη ζωή. Δεν αιμισόγκτε ζώτη νιέτ. Καλό είναι να το μάθουμε από μικρή, να έχουμε έλεος. Εμήρως και τα μισόγκτε και το βέγγελ και το κύριο μισήρ. Και θα βρίσκομαι έλεος μετά στη ζωή μας συνέχεια. Θα το κύριο μισήρ νιέτ τον βασδημίστ. Ενώ όταν φερόμαστε με σκληρότητα, αντιμετωπίζουμε και σκληρότητα στη ζωή μας συνέχεια. Κουρσίδεμε με ασπρσί, κουρτρογόμε ασπρσί, το τακούμε ασπρσί βασδεμίς. Τώρα, το στόμα μας πρέπει να είναι καθαρό.
θέλω να κλείσω με αυτό, γιατί είναι πολλά τα θέματα, αλλά δεν έχω χρόνο. Όταν πήλω το τμήκ, θέσαι ψέγα σου τσόστιε, για πες. Όταν είμαστε στον κόσμο, μιλάγαμε μία γλώσσα βρώμικη. Χωρίσιν μπότ, φρίστιν γιου του παπάστερ. Όταν ήρθαμε στον Κύριό μας, η γλώσσα μας έγινε διαφορετική. Ολέρδον τεξότη, γιου αιών που παντούσε. Δεν λέμε τις λέξεις που λέγαν οι άνθρωποι στον κόσμο. Νοκ θέμι φιάλε τεθόν νιέζετ μπότ. Ο Κύριος σιγά σιγά καθαρίζει το πνεύμα μας, το μυαλό μας. Παπάσα βάζει εδώ την παστρών φλήμοντών, μέντιοντών. Και δεν έρχονται πια καθόλου αυτές οι λέξεις που λέγαμε παλιά. Δεν βγαίνουμε φάρα το φιάλι και το φάρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, κανένας λόγος σάπιος, σαπρός, να μην βγαίνει από το στόμα σας. Λέει, θα τα πώς λυπάρχει, ας είναι φιάλι, πας, μας δάλει την κακοβία. Σκεφτείτε ο Κύριος μας πόσο καθαρός ήταν. Εντώνεις ότι εντώνεις εσάι πάστο είστε. Που όταν μιλάει για τα Σόδωμα και Γόμορα, φόλοι προς τον τόμο των κομμόρων. Που ήταν πόλεις μέσα στη διαστροφή τελείως. Είστε η συγκιουτέτε κομπέτο στουρούρα. Δεν ανέφερε καν τα έργα τους. Νοκείς όλοι φάρε βεπρίμετα τουρέ. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος και να τα λες είναι έσχαρα, όχι να τα κάνεις. Όσο θα έπαιθω το Απόστολη πάλι και τη θούς για το βεστήρα, για ό,τι μπορείς. Και τι είπε ο Κύριος για τα Σόδωμα και Γόμορα. Σφάρθαζα ότι προς τον τόμο Γόμορα. Ήσαν τρώγοντες. Ήσαν σιχάνιν. Πίνοντες, αγοράζοντες, πολλούντες. Πίνιν, ψήσνιν, πλύνιν. Φυτεύοντες, οικοδομούντες. Μπίλνιν, δοκτώνιν. Βλέπετε, δεν βγήκε από το στόμα του ούτε καν τα έργα τα οποία κάνανε. Σηκώνει και νομτώλει την κακοϊατή ασυγχέρ βέπρατια τα μπώνει. Είναι βέβαια Άγιος. Συμπλήστε ζώτε ως τη Σέιν. Και ο Κύριος λέει να γίνομαι Άγιοι καθώς εκείνος είναι Άγιος. Ζώτε να θώτσε μπώνει με τη Σέιν, ως τη Σέιν τα ήλ. Καταλαβαίνετε ότι μας κάλεσε ο Κύριος σε αυτό το δρόμο που είναι πολύ δύσκολος. Πόνοι και να καυτούν ζώτη, να πτερού, έτσι λέω, σου με βεστήρ. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας φωτίζει, μας δυναμώνει. Ορφρύ μας είναι το στάχι να αντριτσών, να φορτσών. Ώστε ο λόγος μας να είναι καθαρός, αληθινός. Φιάλα ζώτη τίτε βορτέτε, πάστερ. Δίκαιος, Εντρέτ, ταπεινός, Ρούλουρ, και διαβάζαμε χτες τον Ιάκωβο ακόμα κάτι ωραίο. Λετζόμ διε, τα κιακόπη και ως σούμε μπούπορ. Πολλές φορές δεν ξέρουμε και την αλαζονία. Σου αλαζονία, να το μεταφράσει κάποιος άλλος. Αλαζονία. Είναι, είναι το εδάφιο που λέει η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Δεν ξέρω πώς το μεταφράζει σε αλβανικά. Είναι στο Κατά Ιωάννη αυτό. Λέτρα Αιγιώνη. Κρεναρία, εμπότος. Α, κρεναρία. Κρεναρία Αιγέτας. Κρεναρία Αιγέτας. Και μας λέει ο Ιάκωβος τώρα ότι εάν κάποιος πει δεν αθώτη ακόμη και ως εντικουστό θα πάω στην τάδε πόλη και θα κάνω αυτό. Το σκόινο φιλάνσιο τέτο το αποκτέ. Και δεν πει αν ο Κύριος τελείσει. Δεν ούχθω και ούχθω ζώτη εδώ. Αυτό μπροστά στο Θεό είναι αλαζονία. Ποιος προπάρα περιεντήσεως κρεναρεί. Θα το διαβάσουμε μες στον Ιάκωβο. Θα λεζόμαστε και ακόμα.
Ta lexoj. Είναι στο τέταρτο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Κάπιτλο 4, Ιακώβη. Και διαβάστε από το 13 μέχρι το τέλος. Κάτρα μου δείτε το τηλέφωνο. Δε τα νύου και θόνη. Σότος ενέσεν το σκόιμ να τυχουτέτ. Δε το τρέιμα τι είναι βίτ, δε το τρεκτόιμ δε το τφυτόιμ. Δε σαν νου και δίνει προ τον έσεμεν. Σεψε τσουσίετα, ερς άβου και ντούκετ προ πακ δε παστάχον μπέτ. Νε βέντ και τη θόνη νε ντάζ ζώτη, δε νε πάτσι μιέτ. Νε το του μπέμ κτέω σα τα γε, γιου προκούντραζι μπούρενι με αρογκάντσαν τουαϊ, τζδον μπούρι ετήλ έστε κέχε. Αίπρα και δί το μπέτο μύρον δε νουκε μπέν, μπέν μακάτ. Αμήν. Βλέπετε, εάν τώρα δεν πούμε, αν ο Κύριος θέλει... Κιώσε νοκθέμι και κιώσε ζώτη εδώ. Είναι πολύ σοβαρό λάθος αυτό, μπροστά στον Κύριο. Κιώσε το νικαπίμ σου μη μάθ, σου μη ρόν προπαραζώτη. Και θα πει κανένας, μα τι του είπα τίποτα, όσο είπα καμιά λέξη αμαρτωλή. Το θέλω δικούς, μοστάς μου το γυφιάλι, μου κατάρε. Κι όμως είναι λέξεις αλαζονικές. Ως φιάλθο αρρογκάντς. Όταν δηλαδή πεις εγώ θα πάω να κάνω αυτό στον τάδε τόπο. Ορθούα και ούν το μπέικ, το σκόιτο το μπέικ τε γιόν. Και δεν βάλουμε μπροστά αν ο Κύριος θέλει. Δεν ούν βεντώσιν προπάρα κι όσε ζώτη το. Ο Κύριος λέει ποιος είσαι εσύ που θα το κάνεις αυτό. Δεν ζώτη θω, κούστη και τι και το μπέικ τε. Δεν φαίνεται βαρύ, αλλά είναι πολύ βαρύ μπροστά στον Κύριο. Νομ του κατερών, που προπάραζε ότι το σούμερον. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε μια παροιμία στην Ελλάδα που είναι βλάσφημη. Το και μείνει φιάλτο ούρτ, νευλεχή και ως το βλασφημή. Δεν ξέρω αν τη λέτε κι εσείς. Προκοντία εθόνη δεϊού. Λένε εδώ οι άνθρωποι Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Θωνίζεται, δάς περαντία, παιδε, λιόν κόρα. Αυτό είναι βλασφημία. Εκεί ως βλασφημή. Δηλαδή ο καιρός είναι πάνω από τον Κύριο. Εθιάλ κόρα ως την γλυζότη. Όχι αδερφοί, αν θέλει ο Κύριος, τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει στη ζωή. Εγώ βλέπω, και όσο ζώτη λιόν, ας νιγιώνω να πέγγον. Εάν πούμε θα πάμε και αν ο Κύριος θέλει, λαμβάνει τη δόξα ο Κύριος. Κι όσε θέμει και κι όσε ζώτη το σκόιμ, κι όσε το ζώτη, μέρ λαδίν ζώτη. Αλλιώς ο Κύριος μας βλέπει αλαζόνες και δεν του αρέσει καθόλου αυτός ο χαρακτήρας μας. Και αυτό είναι να σηκώνουν να αρρογκάνσουν τον, δε νούκε πελκεφάρε. Να σας πάρω ακόμα 5 λεπτά. Εντάξει. Να διαβάσουμε στον προφήτη Μαλαχία. Λεζόν το προφήτη Μαλαχία. Το μάρδο πες την ούτα τα βλάντωνε. Θα σας πω τώρα το κεφάλαιο. Να το δω. Διαβάστε από το 3ο κεφάλαιο, από το 13 έως το τέλος. Προφήτη Μαλαχία, καπίτλου 3, γράφει ο Δήμητρη από την αρχή μέχρι τέλος. Από το 13 μέχρι το τέλος. Καπίτλου 3, βάργο 3, μου δείτε ρυμφούν. Αμήν. Προφήτη Μαλαχία, εσ λίμπρη η φούντη, προπάρα διά τα σαρέ. Nga rishti 13 në fund. Keni përdorur fjalë të ashpra kundër meje, thot Zoti, me i gjitha të thoni, çfarë kemi thënë kundër teje? Keni thënë se koti shërbes perëndis, ç'përfitim kemi nga respektimi urdhërimeve të ti dhe nga vajtja para Zotit ushtrive të veshur me robazie. Prandaj, ne i shpallim të lumur krenarët. Ata që kryejnë paullësi, jo vetëm përfitojnë, por ndonë se provokojnë Perëndin mbeten të pandëshuar. Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetrit,
Zoti i dëgjoj me vëmendje dhe një libër kujtimi u shkrua për para ti, për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që nderojnë emrin e ti. Ata do të jenë të mit, thot Zoti i ushtrive. Ditën kur unë përgatis thesarin tim të veçantë dhe unë do t'i fal ashtu siç e fal njeriu birin që shërben atij. Atëherë do të shikoni përsëri ndryshimin ndërmjet të drejtit dhe të pabesit, ndërmjet atij që shërben Perëndis dhe atij që nuk i shërben atij. Amin. Amin. Edhe to καμιά φορά λέμε λόγια και μπροστά στο Θεό είναι πολύ κακά και δεν το καταλαβαίνουμε. Ndonjëherë themi fjalë të cilat janë shumë të këqija përpara Zotit dhe nuk e kuptojnë. O Theos mas vlepi poli sklirus antropus. O Zotit na shikon njerëz shumë të ashpër. Και ποιτι είναι αυτό που ενοχλεί τόσο πολύ τον Κύριο. Dhe kush është ajo që ngacmon shumë Zotin. Βλέπω με ένα αδερφό. Shikojmë një vlla. Παραδείγματος χάρη μια αδερφούλα και βάφει τα μαλλιά της. Për shembull një motër e cila lyen flokët. Μια άλλη φορά η παντελόνια. Një τjetër vishet με παντελόνα. Ένας άλλος παντρεύεται μια κοσμική. Një τjetër μαρτώνει një në βοδ. Και λέμε, μα, και αυτός το έκανε και ευλογημένος είναι. Δεν θέλω. Ποια άλλη τjetër μπορεί κτέ, δεν υπερκούρωσε. Ποιος ο λόγος να μην βάφω εγώ τα μαλλιά μου, ας τα πάψω κι εγώ, αφού και αυτοί ευλογημένοι είναι και εγώ ευλογημένοι θα είναι. Πώς ωστε αρσία, τη λύδε ο φλόκ, το δάει ο ικαλίου φλόκ, δε ώστε μπεκούρδε, εμπεκούρδε. Αυτή φορά η παντελόνια και ευλογημένη είναι, και εγώ που δεν φορά ευλογημένη είμαι. Δεν φαίνεται διαφορά πολλές φορές. Αιώ και μπάνε παντελόν δε εμπεκούρωστε. Δε ούνε νου κουμπάει, εμπεκούρια. Πώς ωστε ντρυσίμι, νου κουμπάει. Ποτέ μην το λέτε αυτό, αδερφοί. Ας μιέρ μας τα θέμε εκτεύλες. Σας λέω ότι ενοχλείται πάρα πολύ ο Κύριος. Επειδή ο Κύριος δεν έρχεται κατευθείαν να μας φέρει την τιμωρία. Δε κιό σε Ζώτη νου βγεν διρέκ και την ασύλιν ντουσκήμιν. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε παραβαίνει το λόγο του Κυρίου κάνει καλά. Νομ το θότ και κουσδό και σκελφίανε περαιντήσει πον μία. Δεν κάνει καθόλου μα καθόλου καλά. Λοιπόν, φάρε μη. Όταν λοιπόν έρθει κάποιος και πει να κι άλλος το ίδιο κάνει, ευλογημένος είναι. Ενοχλείται πάρα πολύ ο Κύριος με αυτά τα λόγια. Για, βγαίνει κουσδό θότ και άδω κύριο. Είναι τα τζιόρα μπόδο στην πεκούρουν να περαιντεί. Και αυτοί που παραβαίνουν το λόγο του Θεού να σωθήκανε. Ποια θα τα σκηνοφιάνε περαιντείς, σπουτούν. Ποιος ο λόγος εμείς να είμαστε όλο εκεί ταπεινοί, όλο εκεί με το λόγο του Θεού. Ποιος ο Σαρσίου την έβε τιέμι γεθμόν περούλουρ, δεν με φιάνε περαιντείς. Και ακούει ο Κύριος τις κουβέντες αυτές που λέμε μεταξύ μας. Δεν γιόν περαιντεί αυτό μπισέτα με τις νέες. Και ακούστε τι λέει η Γραφή. Δε σηκώνεις σε σφαρτό. Εμείς νηστείες κάνουμε, στεναχωριόμαστε πολλές φορές. Ναι δε, και με μπορούμε αγιορίμε, είμαι μαζί του δε σούμε χέρ. Δεν ακούω. Να, τώρα σ' ακούμε. Λέμε γιατί εμείς κάνουμε νηστείες, εμείς είμαστε συνέχεια στην εκκλησία. Ναι, βε, και κέμι μπορεί αγιορίμε, γέμι βάζδεμι στον κύρις. Εμείς είμαστε κάθε Κυριακή, δεν πάμε εξοχή για να πάρουμε τον Άρτο και τον Νίνο. Ναι, βε, γέμι, ζωτή του Ντιέλε, νου σκόε μοιάστε. Πορτιντρώει ματή πορτμάρ τρόπι δεν γιάχνουν οι πρίστη. Κι ο άλλος που δεν τον νοιάζει και ευλογείται κι αυτός. Δε τίτρο και νούκ εντερασόν ως την πεκούρδαϊ. Μπεκούρδαϊ. Τι κερδίσαμε εμείς παραπάνω από τον άλλο. Σπαρφιτούμνε βε μισούμ μγα τίτρο.
Μην το λέτε ποτέ αυτό, στεναχωριέται πάρα πολύ ο Κύριος. Μας εθώνει κτέ κούρθα, σεψε μπρζίτε τσούμ ζώτη. Αυτά τα λόγια τα βλέπει πολύ σκληρά ο Κύριος για το λόγο του. Το φιάλ περαντιέσει κονσούμ τα άσπραν φιάλετη. Ιδιαίτερα να πούμε και αυτός που κάνει την παράβαση στο τέλος σώζεται. Ποια η διαφορά μας? Ακόμα θέμε και δεν θα έχει ποσκέλια να φούν του σποτότ. Πού σωστούν το σημειών? Λέει στο 16 τώρα. Τότε για σμολίτα ήταν. Οι φοβούμενοι τον Κύριο λαλούσανε προς αλλήλους. Ατέρατά και κυσυμφρίκ γκαζότε οι φόλων οι αιτιέτρι. Ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε. Τι λένε? Ζότι οι δικιώοι με βεμόντια δεν σφαρθώτ. Και έχει ένα βιβλίο που τα γράφει. Δεν κάνει λίπορ οι τσίλοι σκρούν. Λένε, δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Σαν και νομπλά ιντερασσόν σε σφάρ που είναι αυτά, νέβαια το πέμα το έχει αυτό και αλλαζόδι. Μα μην ακούς τι λένε, και αυτοί του Κυρίου είναι. Μας διώνει σε σφαρθόν, σε δά τα ζώδι πιάνε. Δεν με νοιάζει τι είναι, μακάρι να είναι του Κυρίου. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Νομπλά ιντερασσόν. Ούν του αντβέατε και θα φέρετε περαιντής. Γιατί ενζότε. Αυτοί λέει οι άνθρωποι θα είναι δικοί μου, λέει ο Κύριος. Ατανιές το τζότε το γιαντμίτ. Όταν θα ετοιμάσω τα πολύτιμά μου. Κουρούν το προγκατής τεσσάριν τίμ. Αυτή η ψυχή που φοβάται τον Κύριο και δεν λέει τέτοιες λέξεις. Αισπίρτε καφρίκ περαντίν δεν ουκθότ φιάλτο τίλα. Λέει ότι δεν έχω τη δύναμη, αλλά αυτό που λέει ο λόγος του Κύριου αυτό είναι. Βοήθησε με, Κύριε, να το κάνω. Νου καμ φόρς, πορ το αντβόιατε και θότ φιάλε περαντής. Πραντέτ λίωτε μοντιμόν, τα μπορείτε. Δεν λέει ποτέ δεν πειράζει. Νοκθότ κούρς καλιό. Αυτή λέει θα είναι δική μου, λέει ο Κύριος. Ατάθω ζώτε το εντμίτ. Θα σπλαχνιστώ αυτούς όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας το παιδί του που δουλεύει σε αυτόν. Θα τότε θα καταλάβετε τη διαφορά αυτού που δουλεύει τον Κύριο. Αυτή το σηκώνει το σήμενε ατούρα και πολλών προζώτην, τον τρέτη δεν τα μπέσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται η διαφορά ανάμεσα στον ένα και στον άλλο αδερφό. Τα νη, νου κμούν το ντούκα του ντροσίμι με τη σνιόρι τα τίατρη του λά. Ευλογημένος φαίνεται και ο ένας, ευλογημένος και ο άλλος. Εμπεκούρ και ο ντούκα του νιόρι, εμπεκούρ ντούκα τα τίατρη. Ευλογημένη φαίνεται η οικογένεια του ενός, ευλογημένη και του άλλου. Εμπεκούρ ντούκα τη φαμίλια νιόρι, εμπεκούρ ντούκα τη φαμίλια τίατρη. Εσύ που φοβάσαι το λόγο του Κυρίου, μην πεις γιατί να μην κάνω κι εγώ τι κάνει κι άλλος αφού το ίδιο είμαστε. Τέχει και φρίκ να φέρει επιραντής μοστός και τα μπέδα όνα τα έχει μπορεί τίατρες σε εγέντος. Ποτέ μη λέμε τέτοια λόγια γιατί θα δώσουμε λόγο. Το τίλα σε ψέ το διάπαιμ λογαρί. Μπορεί να λέμε Κύριε δεν τα καταφέρνουμε, δεν μπορούμε. Μον θέμε ζωτ, νοκ μον τα μπέμ τότ. Δεν έχω δύναμη. Νοκ καν φόρτς. Μας καταλαβαίνει ο Κύριος και θα μας βοηθήσει. Να χωπτώ ζωτ, είδω το να ντυμόει. Ποτέ μην πεις να κι ο άλλος που το κάνει αυτό, καλά κάνει και το κάνει. Ποτέ. Ως το η κούρ και η άκου και τρεμπόν και δεν μπόν κούρ. Γιατί τότε θα δώσουμε λόγο στον Κύριο. Σε ψέα θέλω, η άπη μου λογαρή πάρα ζώτη. Έχω κι άλλα να πω, αλλά τώρα είναι ήδη αργά. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ως την ξεστημάδη, κάνω το τύρα, πόρο βάτη σούπα. Ο Κύριος να μας δώσει δύναμη, αδερφοί μου, να μαζεύουμε το στόμα μας.
Zotit na japim forcë vëllezër që të mbledhim gjuhën tonë. Mi pika e njësot e go, mja zoi të pika kala, ka njës mas të hipaj që tosu kala. Më stojtë në dikush që une e kam bërë mirë, sepse asinu ka bërë mirë. Allos të hi halasi stën ena tomea, allos të nalo. Njëri e ka prishëm në një vend, dikush e ka prishëm vend tjetër, në një mënyrë me fjernë. Παρακαλώ να παρακαλάμε τον Κύριο να μας βοηθήσει να μοιάσουμε του Κυρίου μας. Ωστμή και τη λούτε με ζώτητ και την γιάν ζώτητ. Και να ξέρετε όλοι οι άντρες οι οποίοι μπορείτε και μαζεύετε το στόμα σας. Το τίνει και το γιτ μπορά και μόνο τον μπλέδιν πρόεινε, γιούνε τούρε. Ο Κύριος θα σας χρησιμοποιήσει στο έργο του. Ζώτητ του προδόλην βέπρενε τι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε όλοι τις στιγμές μας τις άτυχες. Πρέπει να το θέσω ότι και εμείς το μομέντα. Όλοι μας σε κάποιο σημείο μιλήσαμε άστοχα. Το γιες είναι ο μομέντα και με φόλουρ παμέν. Αλλά αγαπάμε τον Κύριο, ζητάμε έλεος και προχωράμε. Πορ. E dumë Zotin, kërkojë mëshirë dhe vazhdojmë. Amin. Amin. Si mundem unë që të krijoj një lidhje të ngushtë me Zotin? Pos mbora ego na eho mia stenis sjesi me ton Kyrio, pos mbora na to kano afto, mia erotësi afti. Bo? Stenis sjesi me ton Kyrio. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Και το κέμι λίδι τον κούστ με ζώτην πιο βάρετ να σούμ σούμ γέρα. Πρώτα όλα ξεκινάνε κατά το πόσο αγαπάμε τον Κύριο. Νεράτ πάρ φιλόν γα σε σαν ντουόμ ζώτην. Όσο πιο πολύ τον αγαπάμε τόσο πιο κοντά του πηγαίνουμε. Σαμ σούμε ντουόμ ζώτην άκυμε σούμ αφορτίσκοιν. Όταν λέμε τον αγαπάμε δεν σημαίνει το συνέστημα αυτό που αισθάνομαι απλά. Κορθέμι εντού αμνούκτο τότε και κέμια τα ειστίκτην και ενδύει μπροντα βέτεστον. Αλλά γραφή είναι εκείνος ο οποίος με αγαπάει, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Προσκρίμι θότι αέι και μου αμοντό τα ρούα υφιαλεντή με, τα σβατόιδουμε. Η πιο στερή σχέση είναι η σχέση της αγάπης, δεν είναι. Δε λίδια με εγκούστες, λίδια εντασουρής, τον με ζώτην. Αυτή η σχέση λοιπόν δυναμώνει όσο φυλάμε το λόγο του Κυρίου. Δεκιο λίδι εφορτσόετ μέσου με ζώτην σαν σούμνε ερούεμ φιάλνε ζώτην. Εσπατώιμ το μεθάν. Λέει το απόκριφο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Ευσέτα ζώτητες με φρικνετία. Τότε φιάλε εζώτη. Και τη διαθήκη αυτού θα φανερώσει σε αυτούς. Δε μπεσλίδια αιτία το εισφάχιατα. Η στενή σχέση λοιπόν έρχεται από το πόσο αγαπάμε τον Κύριο και φυλάμε το λόγο του. Λίδια εγκούστ με ζώτη βιέν δε βάρεν γανέ σε σά ντουαμ ζώτη δε σαρού εμφιάλνετία, εσβατώ εμφιάλνετή. Τώρα αυτό δεν έχει μέγεθος. Και ο νουκα νόνιε κουφί, δόμεθα. Ξεκινάς από το μηδέν και φτάνεις στο άπειρο. Φιλόν γαζέρουα δε νουκάφουν. Όσο πιο πολύ αγαπάμε τον Κύριο και φιλάμε το λόγο του, τόσο περισσότερη πιο στενή γίνεται η σχέση μας. Δεν έχει μέγεθος δηλαδή αυτό, δεν έχει μέτρο να το μετρήσουμε. Και ο Λίδια με ζώτη νούκα μέτρ, δε σαν ψούμε ρούμε φιάλε ζώτη, άχι μισούμε η αφρόεμη ατή δε και μη Λίδια με τον κουστά μετά. Αμήν. Σήμουντε μη βλά από τη μότερ. Πώς μπορεί ένας αδερφός ή μία αδερφή και να φιλίμ κίστε πλότ δασουρί δε μυρσίνα ζέμουνε τι. Που στην αρχή ήταν γεμάτος με αγάπη. Δε μεσύρ. Μεσύρ. Και έλεος. Δε παστάει καταντήσετ να νιζέμε πλότ με ωραίτια δε τκέχε.
Και στο τέλος καταντάει σε μια καρδιά που είναι γεμάτη μίσος και κακία. Ναι. Αμήν. Μπορεί να γίνει όταν αγαπήσουμε κάτι άλλο εκτός από το λόγο του Κυρίου. Και ο Μούνταν Δόδιν και όσο είναι δουάμ δισκά τίετερ περβέτσε φιάλι περνδίσ. Νομίζω νουκ δουάμ ζώτην με πω δουάμ γέρατε τίερα και νουκ γιάν ζώτην. Ο Ιούδας αγάπησε το χρήμα και εξαιτίας του χρήματος έστειλε τον Ιησού μας στο θάνατο. Ιούδα δέσι παρά, δε προσκάκτ παρά σε δασουρόι, ζώτην κρυζόι, ετρατόι δε κρυζού. Επίσης, όταν ο άνθρωπος αφήσει τον Κύριο και τον εγκαταλείψει το πνεύμα του Κυρίου, γιθαστού κουρνιερίου ελες ζώτην δε εμπρακτής φρήμαν εζώτη. Όταν λέει το ακάρθα το πνεύμα φύγει από τον άνθρωπο, κουρ θότ φιάλα ζώτη κουρ φρήμα εντύρ λαργόετ γκα νιερίου, πηγαίνει λέει σε μέρη που δεν έχει νερό και δεν βρίσκει ησυχία το σατανάς. Σκόν νε βέντετ θάτα και νούκα ουί, σεψε νούκγιν και τσι διάλει. Όταν όμως γυρίσει πίσω και βρει το σπίτι πάλι έτοιμο, ανοιχτό δηλαδή να ξαναμπεί μέσα, κουρκθέτ προσερή νε σπίν κουμπανότε με περπάρα δε γιν τα χάπετ, δε μεθαν τα παστρούρ δε τα χάπετ. Πάει και βρίσκει 7 λίγα άλλα πνεύματα που ονειρότερα και έρχονται και κατεπούνε μέσα στον άνθρωπο. Σκόν δε γιν στάτ φρήμρα τον τούρα μ, δεινά και σε βέτε νεσάι δε βίν δε πανόιν να το βόντα του, να το σπίτε καίνει περσόν δε μεθαν. Και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Δε μπέχετ γέντια εφούντι τα τίνιριου, μα και σε γέντια επάρ. Αυτό μπορεί να γίνει που λέει το ερώτημα. Ποιο μου τον δόδει και θότ και δε πιούτια. Όταν δώσω με τόπο στον διάβολο. Κουνέβε η άπιμ σκάκ διάλο. Αυτό λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Παραντάει τότε άλλα περνείς μος διέπνη μοσιέπνη σκάκ διάλογη. Θα μου πεις πώς μπορεί να του δώσω τόπο. Σήμουν τι απ' βόν διάλογη, το μεθαν, σήμουν τι λέει ο Ιβόνι. Με πάρα πολλούς τρόπους. Καλό λέει μνήρας. Όταν δηλαδή λέω δεν πειράζει που κάνω την αμαρτία. Κουρθέν προσέμουν και νούκα γε, λέτα μπει μου κάτι. Ώστε κουρμπεί με κάτι, τα θέμε σάκ, τα θέμε σκάγε. Ψέμπαρα. Τότε ο σατανάς δεν φεύγει. Ατέρε διάλει νουκ έτσι, νουκ είχαν. Δηλαδή, εάν είμαι στη δουλειά μου και έρθει ο σατανάς να με πειράξει με μια κοπέλα ή με ένα νέο μια κοπέλα. Και όσο είμαι να πούμε προσόμπου, δηλαδή, βίν διάλει δεν γασμόν να φάρουν νύρε προσόμπου με γκότς. Όσο έχεις μια ηρία, δεν γασμόν να είναι γκότς. Θα του πεις είπα για πίσω μου σατανά και θα φύγει. Ιθού αντιάλλη σπόρουν γαμού ασατάν δε ειδωτήκη. Εκουνριστόν το μεθά. Αντιστάθητε λέει στον διάβολο και θα φύγει από σας. Θα μεθάν εκουνριστόν ειδιάλλη δε ειδωτήκη. Εάν είμαι στην εργασία μου και έρχεται ο διάβολος να με πειράξει, θα του πω είπα για πίσω μου σατανά και θα φύγει. Και όσο σε άμνε πούνον τι με δεβήν διάλλητο με γασμόι, το ηθέμ σπόρου σατάν γαμό δε ειδωτήκη. Έρθει δηλαδή μια κοπέλα και μου ρηχτεί ένας νέος, θα τον επιτιμήσεις και θα φύγει. Μου το είναι γκότς που σώμουν τεχνίρι, τα γασμόι που σώμουν τον γασμό, τον γαϊό, το τα λαργός, το μεθέν του και ήθεν διάλλη σπόρο, δεν το τίγει διάλλη. Όταν όμως πας σε ένα μπαρ που είναι εκεί πέρα οι γυναίκες οι αμαρτωλές και οι άντρες οι αμαρτωλοί. Κουρσκόν είναι βόντ που σώμουν κουμπλί, δεν κτάτερ είναι η μπαρ που σώμουν, δεν είναι αν νιέρζει τη μακατάρ. Θα έρθουν και θα πέσουν πάνω σου. Δεν το βίν, ντρεϊτέι, αντιγεί, το προπλάσαν τεχνίες. Εκεί τι του πεις, είπα για πίσω μου σατανά. Α, του τσάντι θω, σπόρο γαμό σατάν. Θα σου πει από πού να φύγω, από το χαρέμι μου. Α, γάτι εκεί το τθόν διάλυγα, βόντι ήμθο, κτου γουιά. Αφού είναι το σπίτι του εκεί. Κτου, α, το σπίτι τι, αντι. Κουμπέτ μου κάτι. Εάν λοιπόν εμείς του δώσουμε τόπο και πάμε στο σπίτι του σατανά, οπωσδήποτε θα μας πειράξει. Να και όσο είναι η άπη μισκά κάτι δε σχόη μα τι εκουούς διάλλη ατέρε αη πατήτρο και τον αγκατσμό είναι. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή
pos dino me topo sto diavolo. Shumë e qartë kjo, se si neve i japim shkak diallit që vjen na gacmon. Όταν μες στο μυαλό μας αρχίζουμε και σκεπτόμαστε κακά εναντίον κάποιου. Për shumë një shumë tjetër, që ose neve e lejojmë djallin në mëndjen tonë, vinë që na fut mendimet këhia kundër një vlaj ose... Gjati dhe të simpatizojmë që toso? Sepse nuk e simpatizojmë shumë atë person? Erket të djallin që su psithirizi, që su lejë parapano, pes të kjolas, kani kja afto, kani kja të allu. Vinë djallit të përshpërit në veshë, të thotë, akoma më shumë, thuj dhe tjera, kundër tjera. Όταν μας βλέπει περήφανος και δεν ταπεινωνόμαστε. Κούνα σηκώνει και έμει κρανάρ δε νουκ προούλεμι. Έρχεται ο διάβολος και κατοικεί. Βιν διάλει δε μπανόν μπρεντα τέιε. Στο νιό βλέπει περιορά όλα τα υψηλά, κοιτάς δηλαδή ποιος έχει ψηλή οφρονή καρδιά. Τεχιό πιθώτ και σηκών θα τσεκούσκα ζέμρον μότε λάρτ. Και γίνεται βασιλιά σε όλους τους ιούς της υπερηφανίας. Dhe bëhet mbreti gjitha atyre bive që janë krenar. Anë një ponë të dhësë me topo, oposdipote, o anthropos shto telës të të gjini hirotere, ta eskata të gjini hirotere për prota. Në qofë se ne lejojmë atë i hapim rrugën dhe të vite këneve, atëhera gjërat e fundit do bërë më të këhia se gjërat e para. E anë omus o pistos, plironin dhe me pnevmajo që akullëthi të logo të Theu, Në qofë se besimtari mbushet me frymën e shenjtë dhe ndjek fjallën e Perëndis, Ligrafi opkjus e kjit në lpidhe tafti katharizje afton, Po të shkrimi që kush ka këtë shpres e pastron vetën e tia, Kjo ponjëros dhe do në gjizi. Dhe dinaku, do me thonë djali, nuk e gacmon atë, nuk e prek. Eci ke mas agjek si të pati elektropliksia këtë fjenë. Qofë se do në preki, do pësoj elektricitet, do me thonë direkt. Ano mos të dhosis të po, Θα χορεύει. Αν κιόφσε λέει ο Μνεύε ατ, ατέρα είδω κρτσέι Μνεύε. Και στο τέλος θα μας πάρει μαζί τους του χαμού τη φωτιά. Δε σε προφουντήμ τον Αμάρι δεν έβε να σκατρίμ τον μεθόν ζιάρ, να χούμπιε. Από μας λοιπόν εξαρτάται. Τον μεθόν γανέ βάρετ κιό. Αμήνε.